Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. 9.55 καινούριο το μήνυμά σου στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook, επικοινωνούμε ειδικότερα με τους φίλους από το εξωτερικό και να πω ότι το κόκκινο αυτοκινητάκι το γνωρίζετε σίγουρα πως ο Κωστής, για καφέ, πίτα, μπουγάτσα ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε, μόνο στα καντίνα Pit Stop, αν θες μπουγάτσα ή πίτα μία σε μία δώρο, αν θες καφέ δώρο το νερό, σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, Παλαιού Σταθμού 36, Δυτική Ίσως μετά τα δικαστήρια, Πόντου 56, Λαχαναγορά, Οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο, μετά την Αρρωγέφυρα Σταυρούπολης. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ, έχουμε δύο εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα ανάμεσα στο ΠΑΟΚ και την Ουγγρική Βίντη. Γράφετε α-2, αφήνετε κενό τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνετε στο 54-344. Δύο από εσάς στο τέλος της εκπομπής θα κερδίσετε από ένα εισιτήριο για την ανάδραση του ΠΑΟΚ με την Βίντη. α-2 κενό. Πάω και ονοματεπώνυμο στο 54-344. Μέχρι το τέλος του μήνα, οι φίλοι της εκπομπής μπορούν, χάρη του χορηγού μας, της εταιρείας Κιάδης Βαλοδήμος, να μπορούν να αποκτήσουν είτε Hyundai, είτε Kia, είτε Skoda, όποιο νέο μοντέλο θέλουν, και να έχουν όφελος τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Περισσότερα με ένα τηλεφώνημα στο 23-15-96-596, αν πάτε μια βόλτα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου θα δείτε τα περισσότερα αυτοκίνητα ετοιμοπαράδοτα, τα περισσότερα για test drive, για να κάνετε ένα από αυτά δικό σας με δώρο τα τέλη κυκλοφορίας για 3 χρόνια. Το ξαναλέω και το τονίζω. Περισσότερα στο 23-15-96-596. Και άλλος διαγωνισμός. Α-1 κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344, καθώς ο ΠΑΟΚ παίζει με την BPSK Κωνσταντινούπολης, αγώνα βόλεϊ το απόγευμα. Οπότε 4 από εσάς θα έχουν ευκαιρία να κερδίσουν 4 εισιτήρια για να δουν τον αγώνα του ΠΑΟΚ για το θεσμό με την ομάδα από την Τουρκία.
Πριν πάμε στα θέματά μας, να πω ότι στα καταστήματα Κοσμάκου θα βρείτε τα πάντα για το χρώμα και ιδέες ανακαίνησης με χρώματα Vitex για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πιστοποιημένα με κλάση 1, τα καλύτερα στο χώρο της αγοράς. Ιδέες για βάψιμο, ιδέες για ανακαίνιση, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εκεί όπου ψάχνονται πάντα για τα καλύτερα. Με τρία καταστήματα, δυτικά Ιθάξη 62, με Αντών Τρίτη στον Εύασμο, κέντρο Φιλίππα 74, ανατολικά Εθνική Αντιστάσεω 82 στο Φίνικα, με τηλέφωνο το 2310-480-606. Προστίτη, τι γίνεται? Κατάπτυστη είστε. Είμαστε. Όλοι. Γιατί? Ο ΠΑΟΚ παίζει βόλιο, ο ΠΑΟΚ παίζει τάβλη, ο ΠΑΟΚ παίζει box, ο ΠΑΟΚ παίζει σκάκι, ο ΠΑΟΚ παίζει. Και σήμερα που ο ΠΑΟΚ παίζει Champions League στην ΚΑΠΑ 20. Εδώ στο Καφτατζόγλιο με την ΑΕΛΕ Μεσού δεν έχει πει κανένα τίποτα. Και δεν έχει πει κανένα τίποτα και είναι και τζάμπα το εισιτήριο, γιατί κανονικά το εισιτήριο είναι 5 ευρώ. Όμως ο Κοντός έχει πει στο κοινό ότι μπορεί να πάει τζάμπα στο Καφτατζόγλιο, παραδείξει την ταυτότητά του, το άμκα του, τι στο διάλογο δείχνει εκεί πέρα κάτι και θα σε φακελώσουν και μπαίνει και βλέπει το μάτς. Αλλά στο μάτς αυτό θα πάνε μόνο οι συγγενείς, αν θα πάνε, οι μπαμπάς, η μαμά των παιδιών. Και ένα μάνατζερ να τσακώσει κανένα πιτσιρικά. Το ξέρω ότι παίζει ο ΠΑΟΚ Champions League σήμερα. Ξέρω ότι παίζουν πάντα οι ομάδες. Α, τώρα να πα στο διάλογο. Σε ρωτάω συγκεκριμένα, ήξερε ή δεν ήξερε? Όχι. Δεν ήξερε. Ο Μπούζο ήξερε. Ρώτα τον. Ξέρετε. Ρώτα τον. Καλά, ρε, επιτρέπετε να παίζει ο ΠΑΟΚ ΚΑΠΑ 20 και να μην λέτε τίποτα. Εσύ μιλά πολλέ φορέ για την ΚΑΠΑ 20. Ο ΠΑΟΚ παίζει βόλι. Ο ΠΑΟΚ παίζει αυτό. Πρώτη φορά σε ο ΠΑΟΚ παίζει σκάκι. Ο ΠΑΟΚ παίζει box. Ο ΠΑΟΚ παίζει να πούμε τόμπολα. Ο ΠΑΟΚ και στην ΚΑΠΑ 20 δεν είπε κανείς τίποτα. Ναι, ξέρετε τι γίνεται, μάτς. Ρωτάω. Εσύ έχεις μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό. Αν έχεις μιλήσει. Εάν μιλάω για τον ΠΑΟΚ ότι έκανε μπουρτ ο Γκαρσία και έκανε viral ο έπλε τα μάξια των παιχτών ο Τάδε και έκανε και εκείνο, ξέρω εγώ, η Τάδε ποδοσφαιρίστρια πήγε εκεί. Και ο τάδε παράγοντας, ο τάδε παλέμαχος που τον ξεθάψαμε μετά από 50 χρόνια να μας πει σαν τον ποντίκι. Τάδε ποδοσφαιριστής, ναι. Θα λέγε ποδοσφαιριστής. Ναι. Απαράδεκτο, είμαστε κατάπτυστοι. Και εγώ μαζί, γιατί με ενημερώσαν και εμένα. Δηλαδή, δεν το ξέρω ούτε εγώ. Με το γυναικείο. Μα και εγώ είμαι κατάπτυστος, γιατί και εμένα μου το είπαν τελευταία στιγμή. Με το ποδόσφαιρο, ναι, το οποίο πήγαινε καλά χρόνια και δεν πήγαινε κόσμος. Κατάπτυστοι είμαστε. Βράσει τον κόσμο. Εμείς τι λέγαμε, εμείς το λέγαμε. Εμείς είμαστε κατάπτυστοι. Είμαστε κατάπτυστοι. Και τώρα τι να κάνουμε, νηστεία για κανένα μήνα. Τι νηστεία να κάνεις, εσύ Τετάρτης κανονικά σήμερα και Παρασκευή πρέπει να κάνεις νηστεία. Ναι, να κάνουμε νηστεία για κανένα μήνα τώρα για αυτό που δεν το είπαμε. Ξέρω εγώ, ρώτα τον Άγιο Παΐσιο εκεί τι να πει. Να αυτομαστιγωθούμε, τι να κάνουμε. Όχι, το λέω δηλαδή ότι αγαπάτε πολύ τον ΠΑΟΚ, έτσι ο ΠΑΟΚ, αλλιώς ο ΠΑΟΚ και δεν ξέρετε ότι παίζει ο ΠΑΟΚ ΚΑΠΑ 20 με την ΑΕΛΕ Μεσού, την ρεβάζ στο 1-2 εδώ και να πάει μετά με την Ουγγρική. Ωραία, την. Πάτε να δείτε τα παιδιά τα οποία διαπρέπουν και κανένα από αυτό δεν θα παίξει στην αδερφή ομάδα. Αυτή είναι η απάντησή σου. Αυτή είναι η απάντησή του. Άρα δεν σε νοιάζει. Δεν υποτιμώ, όχι. Βλέπω τι γίνεται. Ναι. Βλέπω ότι αυτά τα παιδιά ναι. ματώνουν, προσφέρουν διακρίσεις ναι. σε συλλόγους ναι. και δεν τα προωθούν. Και τι να κάνω εγώ τώρα, ας τα προωθήσουν. Από τη στιγμή που δεν τα προωθούν, δηλαδή αυτά τα παιδιά δεν θα τα δω μεθαύριο στην πρώτη ομάδα. Ναι. Τι να πάω να δω, κάποιον ο οποίος δεν προχωρήσει. Δεν σε νοιάζει εσένα. Δεν λέω ότι με νοιάζει, τι ισχύει. Τον Ηρακλή με τον Ηρόδο, γιατί απάνω τον δω δηλαδή. Γιατί ο Ηρακλής θέλει να επανέλθει στη Super League. Πώς θα επανέλθει στη Super League. Πώς θα επανέλθει. Καταρχήν ο άνθρωπος εχθές μας είπε κάποια πράγματα για τη δουλειά του και τα λοιπά. Πες του, έχει και άλλες δουλειές επάνω, πολλές. Έχει και μαγαζί που χορεύουν οι κοπέλες επάνω και τα λοιπά. Τι έγινε. Και βλέπω τον έχεις από κοντά να πούμε, ναι. Εγώ τον έχω από κοντά. Ναι, ο Ράπτης λέγεται, πώς λέγεται ο άλλος. Ναι, και αν έχει, ναι. Δεν καταλαβαίνει ναρκωτικά πουλάει. Ναι, να μας πάει όχι μόνο τα μεσηδικά, έχει και άλλα μαγαζιά εκεί πέρα που χορεύουν οι χορεύτριες επάνω στο. Πώς το λένε. Απαγορεύεται να κάνει κι άλλο. Φάντε πάλι. Υπάγομαι να κάνει μακάρι κάνει δουλειές να δίνει λεφτά, ρε. Είναι βρώμικη η δουλειά που κάνει. Καθαρότατη. Απλά είναι της απόλαυσης και δεν μας το είπε. Να δούμε κι εμείς αν μας φιλοξενήσει επάνω. Κάνει και αυτό. Α, γιατί δεν το είπες αυτό. Η βασική του ενασχόληση είναι real estate. Επενδύει. Επενδύει. Εντάξει. Πάμε παρακάτω, άλλα θέματα. Αυτή είναι η βασική του. Έλα, ρε, πάνε, θα να πω ότι έχει και 10 περίπτερα, 5 καντίνες. Και... Ε, αφού το δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον νοιάζει αυτό. Πάμε παρακάτω. Τα έχει πολύ έχει έτσι. Και κανένα 2-3 καμπαρέγγυλο, αλλά δε. Μήπως ένα, έχει ένα. Γιατί τον πλεύρισες πολύ, βλέπω γι' αυτό. Τον πλεύρισα. Ε, τον πλεύρισες, γιατί έχει κάτι κορμιά. Ο άνθρωπος επεδίωξε να βρεθούμε το καλοκαίρι. Βρεθήκαμε, γνωριστήκαμε, μου είπε κάποια πράγματα και έτυχε τώρα να βοηθήσει το Παπαδόπουλο. 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 Εντάξει. Θανάσης. Ναι. Θανάσης Παπαδόπουλο. Και μάλιστα, ναι. όπως είδες, ναι, ναι. είχε την καλοσύνη να βγει στην εκπομπή μας και να πει και γιατί έκανε δώρο τα διαρκεία και να σου δώσει και απαντήσει. Και να μας πει ότι είναι και ΠΑΟΚ. Εντάξει. Δικαιωμάτιμο. Ναι.
Αυτό δεν το κυνηγάτε. Σου έδωσε απάντηση. Καλά, ναι. Αυτό και δεν το κυνηγάτε. Τα παίρνετε από τον ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ τα παίρνετε. Τα χάρισε ναι. Στα παιδιά, τα ορφανά. Τα λεφτά ποιο τα πήρε. Ποιο τα πήρε. Ναι. Ο Ηρακλής. Αυτό σε λέω. Σε έδωσε λεφτά. Τα άστα ορφανά. Δηλαδή, συγγνώμη. Τα ορφανά, άστα. Τα ορφανά, άστα. Τα ορφανά. Μια ερώτηση. Τα ορφανά, πάλι καλό σα έκανε γιατί κάνω ορφανό μπορεί να γίνει Ηρακλής. Γιατί μια αν παταφύγει το ορφανό και δεν του δώσει τζάμπα ειστήριο για τον Ηρακλή, μπορεί να μην γίνει Ηρακλής. Πάω να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσει κάτι. Ο Άρης που έχει ταμπέλες σου ρωτεί στο γήπεδο. Ναι. Τα παίρνει από τον ΠΑΟΚ. Κατάπτυστος. Φίλε, είναι χορηγός του πρωταθλήματος. Τι είναι? Χορηγός. Άλλο χορηγός του πρωταθλήματος και άλλο χορηγός του Άρη. Χορηγός του πρωταθλήματος. Αν το βάζει εκεί. Πώς το λένε. Η αρχή. Μα δεν μπορεί να μην το βάλει. Δεν μπορεί να μην το βάλει. Άρα δεν είναι κατακριτέος, όχι. Δεν κατακριτέως. Αν πάρει μια. Δηλαδή τον πει. Αν πάει το Μακεδονία Παλάς. Και το διαφημίσει. Και σου πει ένα εκατομμύριο για τη φανέλα. Και το πάρει για τη φανέλα Μακεδονία, μα τότε θα είναι κατάπτυστο. Γιατί να μην το κάνει. Τι. Γιατί να μην το κάνει. Γιατί η ιδέα δεν πουλιέται. Πώς θα γίνει. Θα είσαι τρελός. Μια χαρά είμαι. Η ιδέα, δηλαδή θα βάλει μια διαφήμιση. Ναι. Και η διαφήμιση είναι. Εσύ ιδέα. Ξέρω, θες να τα παίρνεις από το καζίνο από το Κευγέλη, αλλά είσαι και Μακεδονομάχος. Και τα δύο μαζί. Εγώ δεν τα παίρνω. Ναι. Τι παίρνει, δεν πληρωνόμαστε. Εργαζόμενο. Δεν μα πληρώνει. Δεύτερον, απληρώτης μας δεν έχουμε. Μπορεί να αρνηθεί ναι, καμία διαφήμιση. Τι λες, ο νόμος. Εγώ, ποιο νόμος, δεν έχει κανένα νόμος τέτοιο. Για ρώτα. Με ο 50, του είπα δεν έχω ρώτα. Δεν πρέπει στο Europa, δεν παίρνω. Πώ θα γίνει. Ωραία. Θα το πει, δεν παίρνω. Κάνει ό,τι θέλει. Κάνει ό,τι θέλει. Άμα είναι δικό στο Europa, κάνει ό,τι θέλει. Ναι, εντάξει, καλά. Εγώ ξέρω ότι ο νόμος λέει δεν μπορεί να παρέχει σε νόμιμη εταιρεία. Έλα τώρα, έτε τελείωνε. Πάνε στα άλλα θέματα. Πες εσύ, ποια είναι τα θέματα. Για μένα κατακριτέο αυτό που έγινε. Πρώτον. Δεύτερον, είδα μεγάλη μπάλα από τη Γιουβέντους. Θαμπόθηκα. Θαμπόθηκα από τη Γιουβέντους. Αντί να πεις ότι είναι χάλια η United. Δεν λέω καθόλου ότι είναι χάλια η United. Η United είναι τέταρτη στην Αγγλία, πέμπτη. Τι είναι, δωδέκατη είναι. Δωδέκατη είναι. Όσο και να είναι. 2-2 με την Chelsea, το 90 την ισοφάρισε. Η Chelsea τώρα το μάτς. Ναι, μια γάρα. Είναι σε ανωδική πορεία. Είναι σε ανωδική πορεία. Την έκανε κουγιογιό, την έκανε. Με μεγάλη μπάλα. Μεγάλα center back, μεγάλα half. Ρονάλντο, 18 ετών, άμα τον βάλεις έναν που δεν τον πιάνει το Ρονάλντο. Σε ταχύτητα, σε τι, μόνο που δεν εκτελεί. Διακόπτουμε γιατί ο Κωνσταντίνος Πετρωτός είναι στη γραμμή για είδηση. Ο Πετρωτός στη γραμμή. Πετρωτός. Πάμε στον Κωνσταντίνο Πετρωτό. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Λέγει αγόρι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι έγινε. Δεν ξέρω αν έχετε την ποινή, έχετε πει την ποινή για τον οπαδό του ΠΑΟΚ που είχε πετάξει το ρολό στο μάτσο με τον Ολυμπιακό. Όχι, όχι. Σήμερα έγινε εκδίκαση, βγήκε ποινή, 12μηνη φυλάκιση με τριαζή αναστολή και υποχρέωση για τα επόμενα, δύο χρόνια να εμφανίζεται πριν από κάθε μάτς του ΠΑΟΚ 2 ώρες πριν την έναρξή του στο αστυνομικό τμήμα της Τούμπας και 2 ώρες μετά να φεύγει από αυτό. Αυτή είναι η ποινή. Ήταν ο δικηγόρος του Γκαρθία, δεν ήταν ο προπονητής του Ολυμπιακού στο γήπεδο και η υπεράσπιση του οπαδού είπε ότι ο παδός έπεσε θύμα της υπεράσπισης των συμφερόντων του Ολυμπιακού. Αυτό υποστήριξε στην διάρκεια της εκδίκασης, λέγοντας μάλιστα ότι δεν τραυματίστηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού, ότι προσποιήθηκε τον τραυματισμό και ότι δεν θα έπρεπε να τιμωρηθεί ο παδός. Οι 12 μήνες φυλακή μπήκανε με αναστολή. Με αναστολή. Μπήκανε διότι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο υπήρξε τραυματισμός. Είναι ποινικό τραυματισμό. Στάσου, περίμενε να μάθουμε. Ναι, περιμένω λίγο την απόφαση τώρα. Το σκεπτικό του εισαγγελέα είναι το δηλαδή σκεπτικό, ότι τραυματίζομαι ναι, άνθρωπο. Ποια κατηγορία είναι. Μπορεί να είναι και μόνο η ενέργεια, έτσι. Και αυτό μετά, όχι, είναι ρήψη, το προφανές είναι ρήψη αντικειμένου και πρόκληση τραυματισμού. Ρε, εγώ έχω πλακώσει άνθρωπο και αθώθηκα, ρε, τρελαθήκατε, ρε. Κωστέ, όλο το σκεπτικό και πώς ακριβώς βγαίνει η ποινή. Το σκεπτικό, το έχουμε μόλις υπάρχει επίσημη ανακοίνωση αστυνομίας. Τώρα λέμε απλά την ποινή, έτσι, για να ξέρουμε τι ισχύει. 12 μήνες. Διαφωνώ για τη φυλάκιση, για το γήπεδο συμφωνώ. Μάλιστα. Αυτά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Το ξέρω εγώ το πρωί. Ο κόσμος δεν πρέπει να πηγαίνει φυλακή για τέτοια πράγματα. Να το απαγορεύεται ίσως στο γήπεδο. Απλά είναι τα πράγματα. Εσύ τι είσαι, καμία φυλακή. Δεν κατάλαβα τι έκανε. Σκότωσε άνθρωπο. Να μην ξαναμπεί στο γήπεδο. Ναι. Εισαγγελέα εσύ το λέω. Λέω τη γνώμη μου σαν άνθρωπο. Έχω το δικαίωμα τυπώ. Εντάξει, έχει δικαίωμα. Εγώ λέω ότι για αυτά δεν πρέπει να πηγαίνει φυλακή ο κόσμος. Ναι. Πρέπει να το απαγορεύεται ίσως στο γήπεδο. Ναι. Τον πονάει πιο πολύ τον οποιοδήποτε κάνει μια χαζομάρα. Εντάξει, και δεν θα ξαναπάει στο γήπεδο. Τελείως. Εντάξει. Λοιπόν. Άλλο θέμα. Άλλο, πολλά. Δεν υπήρξε τραυματισμός, γι' αυτό λέω. Δεν ήταν δηλαδή ότι του σπάσε το κεφάλι εκεί, πέταξε κάτι ή πέταξε κάνα κοτρόνι, ξέρω εγώ, το άνοιξε, τον άφησε κουλό, κουτσό, ξέρω κτλ. Κατάλαβε τι γίνεται. Ο άλλο άφησε την κοπέλα ανάπηρη, πήγε τη βιάση και είναι έξω να πούμε. Ο Παπαχρόνης είναι έξω. Στη Λάρισα ζει. Έπρεπε να είμαι εγώ παπά κανένα από τα θύματα, θα δούμε τι θα τον έκανε τον Παπαχρόνη. Είναι έξω ο Παπαχρόνης. Και τώρα το άλλο το βάλαν 12 μήνες φυλακή γιατί πέταξε ένα ρολό χαρτί. Εγώ ρε να τον πάρουν. Άντε ρε πιάνουν άλλοι. Σταμάτα ρε. Τα κακουργήματα. Σταμάτα ρε. Πάνε στα θέματα ρε. Θες να πεις το δικό μου. Μην αμώνω. Τι να πάτε κακουργήματα ρε. Αυτό λέμε. Συμφωνούμε ρε κόκκινη.
Συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Τι να κάνουμε τώρα, λέει. Εντάξει. Να υποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη. Τι τον κάνει, δηλαδή. Δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις καλύτερα να τον πλακώσει τον άλλον. Την ίδια όταν στην κοίταμε. Κοινωνία ναι. έχει άλλη αντιμετώπιση ο φτωχός από το πλούσιο, ναι. εμείς γιατί να συζητήσουμε. Ναι. Να πούμε ότι υπάρχει κράτος δικαίου. Μπράβο, Γρηγόρη. Τι να πούμε. Ναι. Τι να πούμε, να γελιοποιηθούμε. Μπράβο, Γρηγόρη. Άντε, να γελιοποιούμαστε μεταξύ μας. Ναι. Να γελιοποιηθούμε και σοβαρά. Μπήκε φυλακή ο Παπαντονίου. Μάλλον δεν ξέρουμε αν θα μπει. Μέσα, με τη γυναίκα του να πούμε. Κάτι. Πώς το ευχαριστήθηκα. Θα χαρώ πάρα πολύ. Ευχαριστήθηκα πολύ. Όχι, εγώ δεν ευχαριστήκα. Πάρα πολύ ευχαριστήθηκα. Όχι, εγώ θα χαρώ για ένα πράγμα. Ναι. Τι οικονομική ζημία επήλθε επί Παντονίου, τι χρήματα μπορεί να καταχράστηκε, αν καταχράστηκε. 100 εκατομμύρια. Ναι. Φέρτα. Τι, ναι, ναι. τι να το κάνω φυλακιά, τον πληρώνω και για μέσα. Άκου πασοξή. Να τον βάλουν σε χρυσό κλουβί. Άκου πασοξή. Εγώ θέλω τα λεφτά πίσω. Τα λεφτά να του πάρετε ό,τι έχει και δεν έχει περιουσιακά στοιχεία. Λοιπόν, να τα πάρετε πίσω. Άκου πασοξίδες. Να επιστρέψουν στον κόσμο. Γιατί τα πληρώνουμε εμείς και εσείς, όπως και διάφορα άλλα. Και το να είναι φυλακή σε ένα χρυσό κλουβί. Τελείωσε. Σαν τον Τζοχαζόπουλο μπήκε φυλακή. Τα λεφτά. Μπήκε και ο Παγιωργόπουλος. Τα λεφτά. Με τα λεφτά τι γίνεται. Τι να το κάνω μέσα. Ο Παγιωργόπουλος είναι άρρωστος. Δεν μπήκε. Ρε τα λεφτά, τι, τα πήραμε πίσω. Τα πήρε ο Δήμος Θεσσαλονίκης πίσω. Όχι. Μη γουρλώνεις τα μάτια σου. Άσε να μιλήσω λίγο πιο λεπτομερός. Θα θέλω πίσω. Ο Παπαντονίου με το Σιμίτη συμμετείχανε στο μεγαλύτερο έγκλημα της μεταπολεμικής Ελλάδος. Όπως έδωσε το Ανδρέας τα λεφτά με το Πασόκ. Πάρτε βλάκες, φάτε, ψηφίστε με ένα αυγό. Φάτε. Έτσι είπε. Ναι, έτσι είπε. Είδες ότι είσαι μικρόψυχος, μικρόμυαλος. Άκουδο. Είμαι μικρόψυχος και μικρόμυαλος. Πάρτε ρε λιγούριδες δουλειές και ψηφίστε με. Υπήρχε τέτοια συναλλαγή. Ψηφίστε με και σας διορίζω. Όχι. Τον εκτιμώ, εγώ εκτιμώ την πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου. Γιατί σε πασοξής γι' αυτό. Όχι. Όποιος εκτιμάει δεν σημαίνει ότι είναι κάτι. Ναι, ναι. Γιατί είχε πει μια μαγική λέξη που και σήμερα δεν θέλουμε να την καταλάβουμε. Αποκέντρωση. Τι λέει. Δεν μπορεί να είναι όλα στην Αθήνα. Ναι, τα πήρε όλα. Προσπάθησε να μοιράσει πράγματα. Ναι, τα μοίρασε. Ναι. Αυτό ήταν πολύ ωραίο που έκανε. Μπράβο, Γρηγόρη. Πώς τα μοίρασε. Άδινε στους γεωργούς. Ο άνω ελεγκτικός μηχανισμός. Έδινε στους γεωργούς, ναι. Ο άνω ελεγκτικός μηχανισμός. Ναι. Δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Δικός του δεν ήταν. Επί Πασόκ δεν ήταν αυτός, δεν έλεγχε. Μπορείς εσύ μόνος ναι, σου λες, να ελέγχεις. Ναι. Τι κάνει ο ηχολήπτης. Τώρα γιατί με κόβεις ρε κόκκινε. Κάτσε στην άκρη λίγο. Αυτό τι είναι απάντηση. Όπως τα μοίραζε τα λεφτά το Πασόκ λοιπόν, ο Ανδρέας Παπανδρέου, στους πολίτες εμάς για να τον ψηφίζουμε και να μας δίνει. Ήρθε λοιπόν μια ωραία μέρα αυτά που μας έδωσε ο Ανδρέας να μας τα πάρει ο Σιμίτης. Με τον Παπαντονίου με τον πιο νόμιμο εύστοχο τρόπο. Σας τα φάγε, μας τα φάγε με το χρηματιστήριο. Επειδή αυτά τα λεφτά δεν μπορεί να τα δώσει πίσω στο βλάκα τον ταξιδιού. Εκατόδης. Δεν μπορεί να τα δώσει πίσω στον ελληνικό λαό και τα εκατόδης. Να κάτσει μέσα. Εσύ φταίς για τα εκατόδης. Να κάτσει μέσα. Σε έπεισε ότι εσύ τα περίμενε, δεν έπεισε εμένα. Δεν έπεισε εμένα μόνο. Έλεγες μαζί τα φάγα. Για να με χρησιμοποιήσει. Για να με χρησιμοποιήσει λοιπόν. Γι' αυτό απομυθοποιήθηκαν όλοι οι μεγάλοι δημοσιογράφοι στην Αθήνα και δεν είναι πια star. Και γι' αυτό σήμερα ο κόσμος δεν βλέπει ειδήσεις στην τηλεόραση και τα βλέπει στα διάφορα site. Αυτό και είναι, είναι και η εξέλιξη. Τα εκτιμάει. Έχεις εν μέρη δίκιο. Τα εκτιμάει. Έχω εν μέρη. Εν μέρη, όντως. Έχω εν μέρη δίκιο. Εν μέρη, όντως, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, για τον Παπαντονίου, για κανέναν άνθρωπο δεν ευχαριστήθηκα που πήγε φυλακή. Για κανέναν. Για τον Παπαντονίου όμως είμαι πολύ ευχαριστημένος. Αν αποδειχθεί. Ναι, αν αποδειχθεί. Αν τώρα ο Παπαντονίου βρει τρόπο και έχει πολλά λεφτά στην άκρη και τη γλιτώσει, θα μας δώσει μια ωραία πάσα για να πούμε ότι σήμερα δεν μπορώ να το πω. Και καλά κάνεις. Δεν μπορώ να το πω. Σε ευχαριστώ που κρατάς τη... Πάντως αν έχει καλό δικηγόρο, πολύ καλό δικηγόρο ο Παπαντονίου, με μισό εκατομμύριο τη βγάζει καθαρή. Δηλαδή αν έχει τόσο κοστίζει ένας καλός δικηγόρος. Το είπα ωραία. Κλείνει η παρένθεση, πάμε παρακάτω. Οι δικηγόροι γενικά κοστίζουν. Ναι, οι καλοί δικηγόροι κοστίζουν. Και όσο πιο καλό, τόσο πιο πολύ. Οι καλοί δικηγόροι κοστίζουν. Οι καλοί δικηγόροι. Και όσο πιο καλό. Οι καλοί δικηγόροι κοστίζουν. Το καταλαβαίνεις τώρα τι θέλω να σου πω, τι σημαίνει καλός δικηγόρος. Γι' αυτό αμείβεται πολλά ο καλός δικηγόρος. Γιατί βρίσκει νομικούς τρόπους και τον αδώνει τον άλλον. Το είπα καλά. Ναι. Άντε, πάρε στα άλλα θέματα γιατί δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω. Μετά έχουμε κανένα μπελά. Αλφα μη τρία κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344 για 4 τύρα του Champions League του ΠΑΟΚ. Για τον αγώνα βολή. Εγώ θα πάω να παίξω την Γιουβέντους. Αλφα. Να τελειώσω. Κατάκτηση. Να τελειώσω. 7 φράγκα, ναι. Και 9 δίνει την παρή. Τα outsider. Να τελειώσει να το διαβάσει. Αλφα μη 2 κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Βίντι.
Για αύριο το βράδυ στις 10 είναι το παιχνίδι. Λοιπόν, ναι. Θα πας να ποντάρεις Ιουβέντους και Παρί. Ναι. Έχεις δει όλες τις ομάδες. Ναι, και είμαι απογοητευμένος από τη Ρεάλ. Την είδα και χθες στιγμιότυπα γιατί έβλεπα τη Ιουβέντους. Είμαι απογοητευμένος από την Μπαρτσελόνα. Και η Παρί με κάνει αίσθηση να πούμε, αλλά η Ιουβέντους. Να σου πω κάτι. Αυτό που είδα χθες. Αυτό που είδα χθες με τη Ιουβέντους. Θα πεις μετά. Και χωρίς Μάντζουκιτς μέσα. Έχω λόγο. Τέτοιο κοουτσάρισμα. Για να καταλάβετε τέτοιο κοουτσάρισμα είχα πολύ καιρό να δω από τον Αλέγκρι. Μπράβο στον Αλέγκρι. Όχι μπράβο στον Αλέγκρι. Τέτοια center back. Ψηλά, χαμηλά. Ο ορισμός του center back. Εντάξει. Τέτοια half. Τα πρώτα 10-15 μέτρα. Ασύλληπτη ταχύτητα έκρηξη. Και φυσικά ένα Ρονάλντο. Ο οποίο άμα μου έλεγε ότι είναι 33 χρονών θα σου έλεγε. Κοροϊδεύει. Ναι, εγώ θα σου πω το εξή. Κρατήστε το και πάμε σε διάλειμμα. Μάλιστα. Πριν από 10 μέρες. Τι έγινε. Κάνουμε κουβέντα εδώ με τον Ραπτόπουλο. Όταν θέλει να κάνει κουβέντα και δεν κάνει μονόλογο. Και μου λέει, αν είχαμε έναν τρόπο να απαγάγουμε το Μέση, να δω τι θα κάνει η Μπαρσελόνα. Ναι. Δεν περνάει μια εβδομάδα, σπάει το χέρι του. Τώρα θα παίξει με τη Ρεάλ χωρίς Μέση. Ναι. Και η Μπαρσελόνα. Και η Ρεάλ χωρίς Ρονάλντο. Άλλο καπέλο. Καπέλο. Λέω ότι όλο τυχαίω είπε, αν είχαμε τρόπο να τον απαγάγουμε. Ναι. Και δεν έσπασε ένα δαχτυλάκι, παιδί μου, όπως ο Κουέστα γερόντα. Τίποτα δεν έπαθε. Έσπασε το χέρι. Δεν μπορεί να παίξει. Τι, τίποτα δεν έπαθε. Έτσι έπεσε η κόρη μου και έσαι συντριπτικό κάταγμα εγχείρηση 4 ώρες έκανε. Στα δύο κόπηκε το χέρι της. Τίποτα δεν έπαθε. Έτσι όπως έπεσε. Έτσι όπως έπεσε στραβά, τίποτα δεν έπαθε. Πάλι και ζημιά. Να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό, ρε φίλε, είσαι μαγάρα ή όχι. Όχι, μαγάρα. Δεν προλάβες να το πεις. Θες αλήθεια. Θες αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, ένας που έχει γερά χέρια δεν γυρίζει έτσι το χέρι του. Αυτό συνήθως είναι για τους. Αν δεις. Απέσαι ο Ρονάλντο. Γερά χέρια. Ναι, ναι. Ναι, γερά ναι, χέρια ναι. Αθλητές έχουν κατοστάριδες. Ναι. Έχουν. Ρε άστο τώρα τους κατοστάριδες, αφού κάνουν εκρηκτική προπόνηση. Ο Μαρανής, ο Δημήτρης που είναι πυγμάχος, ξέρω κάτι κτίνει και στραβά να πέσει, δεν σπάει το χέρι. Ο Ρονάλντο δεν θα σπάει το χέρι. Τι σημαίνει αυτό. Δεν έχει δυνατά χέρια. Έπεσε στραβά βέβαια το παιδί. Αλλά τα χέρια του είναι χεράκια. Διάλειμμα. Χεράκια έχει. Βάλτε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδιά ασφαλείας, μπουκέτα, χρηματοκιβώτια. Οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά στο 85-27-27. Την Παρασκευή ξεκινάει το τρίμηνο της 28ης Οκτωβρίου και το goldmall.gr παρουσιάζει τρεις πολύ καλές προτάσεις για απόδραση, καλύτερες τιμές που θα βρείτε. Είναι η τελευταία μέρα, παιδιά. Βουκουρέστι με 105 ευρώ σε ξενοδοχείο 4 αστέρων. Βελιγράδι με 95 ευρώ σε πλωτό ξενοδοχείο. Μπάνσκο με μόνο 49 ευρώ σε τετράστορο ξενοδοχείο με απερίοριστο σπα. Προλαβαίνετε ως Δετάρτη 24 Οκτωβρίου να κλείσετε τη συμμετοχή σας μέσω του goldmall.gr μέχρι σήμερα δηλαδή. Τα ταξίδια πραγματοποιούνται με την εγγύηση του 1824 Travel με δύο διανυκτερεύσεις μεταφορά και πρωινό. Να σου πω να μου πεις. Ότι η μεγαλύτερη μεταφορά πλούτου από τη μεσαία και μικρή τάξη στις 50 οικογένειες των Αθηνών. 50. Στα μεγάλα τζάκια. Έγινε με την νόμιμη κλοπή στην περίοδο του χρηματιστηρίου. Και σε αυτό το κομμάτι ο Παπαντονίου έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο μαζί με τον κύριο Σιμίτη και φυσικά με το δημοσιογραφικό λόμπι εκείνης της εποχής. Το δημοσιογραφικό λόμπι το οποίο με την πάροδο των χρόνων απομυθοποιήθηκε σωστά και ορθά από τον ελληνικό λαό. Οκ, boy. Γι' αυτό χάρηκα αν μπει μέσα ο Παπαντονίου. Δεν είχαν μια αρπακτή, ας πούμε, να πεις ότι ρε παιδί μου, βούτυξε τα λεφτά του Δήμου. Εντάξει, κατακριτέο. Ή ξέρω εγώ, ξεγέλασε το συνεργάτη του και του φάγε, ξέρω εγώ, τις προμήθειες. Ή ξέρω εγώ, ήταν φτιάξει ένα ραδιόφωνο δύο και ο ένας ήταν διευθυντής και έκλεβε τις διαφημίσεις, ξέρω εγώ, και πήγε μετά σε άλλο ραδιόφωνο και ξανάκλεψε δύο φορές. Λες, αυτός κλεφταράκος είναι, τον προσέχουμε. Δεν είναι τίποτα στην κοινωνία αυτός, ξέρω εγώ, που είναι σε ένα ραδιόφωνο μαζί, ξέρω και του κλέβει το άλλο τις διαφημίσεις και τις. Εντάξει, ο άλλος έκανε έγκλημα μεγάλο σε όλη την Ελλάδα. Είναι χοντρό αυτό που έκανε. Ή ο Τσοκατζόπουλος, ας πούμε, για τις προμήθειες και τα λοιπά. Εντάξει, κατακριτέο. Ή ξέρω εγώ που λένε για το Δήμο Θεσσαλονίκη, κατακριτέο. Ο άλλος έγινε μεγαλύτερη μεταφορά πλούτου από τις χαμηλές, από τα χαμηλά στρώματα, τα μεσαία στρώματα, τα οποία το ίδιο το Πασόκ με τον Ανδρέα Παπανδρέου έδωσε απλόχειρα, τα πήρε πάλι με τον Πασόκ πίσω, μέσα του Παπαντονίου και του κυρίου Σιμίτη, με το χρηματιστήριο. Του κατάλαβες τι έγινε, Πασόκ ο κόκκινε, που θαυμάζει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Άντε, πάμε παρακάτω. Εξήγησα για ποιο λόγο. Μπράβο, καλά, εντάξει. Είναι όλα αλκοολικός και εσύ. Βλέπω να γκρεμίζω την τούμπα και να τρώνε πατάτα από η ΑΕΚ με το γήπεδο της Φιλαδέλφειας. Αυτό θέλει ο φίλος. Θέμα για συζήτηση πριν γίνει το κακό. Έχω θέματα γι' αυτό. Έχει θέματα γι' αυτό. Μέσα σε 4 χρόνια είναι η οικοδομική άδεια.
να τελειώσει τα μηνύματα. Όχι, να ξέρει. Να ο κόσμος να ξέρει τι γίνεται. Πάω κάνω εγώ ένα σπίτι στο εξοχή, στην εξοχή. Και λέει, ξέρω εγώ ο νόμος, μέσα σε 3 χρόνια, 4 χρόνια πρέπει να κάνει το σπίτι. Τον τάδε χρόνο, την τάδε μέρα, λίγη οικοδομική άδεια. Αν θες καινούρια, πρέπει να πληρώσει, ξέρω εγώ, 5.000, 10.000 ευρώ. Το κατάλαβες, αυτό του λέει του ΠΑΟΚ. Παιδιά, καλησπέρα. Κόκκινε δεν σε νοιάζει που παίζουν οι μικροί του ΠΑΟΚ, αλλά από ποια ομάδα αν πήγαινε στο γήπεδο θα έβλεπε ωραία μπάλα. Από του πιτσιρικάδες του ΠΑΟΚ ή από τα λιμάνια του Ηρακλή. Όχι, άλλο να του πει. Λάθος. Φίλε, μισό λεπτό. Εγώ δεν είπα ότι δεν παίζουν καλή μπάλα τα παιδιά του ΠΑΟΚ. Δεν πουλάει ρε, το θέμα αυτό. Εγώ είναι. Λέω ότι απλά τα παιδιά αυτά δεν προχωράνε. Δεν πουλάει το θέμα, δεν ρε. Δεν τα βάζουν. Κατάλαβε. Το πρώτο αστείο είναι ότι ο Γιάννος και ο Άκης μπήκαν φυλακή την ώρα που ο Σιμίτης, ο Καναμάλης και ο Μεντζόλος κυκλοφόρουν ελεύθεροι. Το δεύτερο αστείο είναι ότι ο Άκης προφυλακίστηκε το 2012 την ημέρα που είχαν προκηρυχθεί τότε εκλογές. Αεξής από Νέα Σμύρνη. Καλά, δεν το κάνουν και εισαγγελέα ποιος θα μπει μέσα και ποιος θα βγει έξω από τώρα. Ευτυχώς κόκκινε υπάρχει και ο ΠΑΟΚ και βγάζει Έλληνες παίκτες για να μπορούν να τους έχουν κάτι ομαδούλες σαν τη δική σου που ναι. Ούτε να πληρώσει εμπορίου και ούτε ακαδημίες έχει. Ναι. Για δες πόσοι παίκτες από τα ακαδημίες του ΠΑΟΚ παίζουν σε όλες τις ομάδες Super League ναι. Και πες αν έβγαλε άλλη ομάδα περισσότερους και πόσους έχετε στο ρόστερ, αυτά του Παναγιωτούδη κλπ. Ναι. Εγώ συμφωνώ ότι οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ βγάζουν ποδοσφαίριστες. Ναι. Από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ δεν αξιοποιούνται. Αυτό το πράγμα εδώ. Και σε έτσι εγγυάζει. Αν εσύ το παρεξήγησες, okay. Εγώ εκνευρίστηκα. ΠΑΟΚ από το πρωί, ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Παίζει ο ΠΑΟΚ, ρε. Παίζει K20 του ΠΑΟΚ, Champions League αγώνα, K20. Δεν το αναφέραν καθόλου. Ναι, την είδες. Την είδα. Τι έχεις να πεις. Έχω να πω τον Λουζουνίδη. Δεν έκανε αυτό που είπε καταρχήν. Ναι, έχω να πω. Περίμενε το... και δεν έπαιξε στα ίσια. Τι περίμενε. Όταν έχεις... Είπε ότι πρέπει να κάτσε, πολλά όταν εξτάσουρε κόκκινε, εξτάσουρε. Όταν παίζει η ΑΕΚ με την Bayern. Και όταν η Bayern έχει. Σιγά, σιγά, θα πεθάνει, σιγά. Αν πεθάνω, και όταν η Bayern έχετε στο Άγκα με 3 χαφ. Ναι. Χάμες Ροντρίγκες, 8 δεκάρι. Μαρτίνες εξάρι. Τιάγκο Αλκαντάρα, όπως το λένε, 8. Και εσύ έχει το Σιμόης με τον Γαλανόπουλο. Έχει το Σιμόη με τον Γαλανόπουλο, το Μάνταλο τον έχει εξτρέμ. Εντάξει. Πες δηλαδή σε αναλογία χαφ την Μπιάγκερ 3-2. Και φέρνει το ημίχρονο 0-0. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Ένα παράδειγμα σου φέρνω. Ότι η ΑΕΚ έχει φορτώσει ταχύτητα. Έχει φορτώσει πάθος, έχει φορτώσει χιλιόμετρα. 111 χιλιόμετρα κάνανε οι παίκτες της ΑΕΚ. Τι σημαίνει αυτό. Ότι μόλις πιάσει το κοντέρ 60. Ο μέσος όρος ποιος είναι. Τι ο μέσος όρος ποιος είναι. Που κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Κάτω από 100 χιλιόμετρα. Άρα με τον Άρη θα είναι. Άλλο σου λέω, θα είναι ψόφχη. Άρα πού διαφωνούμε. Τι διαφωνούμε. Άλλο έκανε ο Ζουνίδης είναι ο μεγαλύτερος τσάτσος του Μελισανίδη. Ρε φίλε. Κάτσε ας το πω. Τώρα μόλις σου λέω ποιος είναι ο μέσος όρος, μου λες 100. Ναι. Και τρέξανε 160. Ρε γάμο, 111 τρέξανε. Ρε. Και, άλλο σου λέω ρε κόκκινε. Παραπάνω. Όταν λοιπόν τρέχεις τόσο πολύ, πνευματικά και σωματικά, είσαι καταπονημένος. Κάποια στιγμή θα βρεθεί ένα δεκάλεπτο, θα αποσυντονιστείς βιολογικά, πνευματικά και σωματικά, και θα φας 2 και 3 και 4 γκολ. Χθες έβαγε 2, μετά από 2 λεπτά θα τρώγε το τρίτο. Σταμάτησαν και οι άλλοι κακώς. Τέλος πάντων. Κακώς γιατί. Κακώς. Οι Γερμανοί δεν σταματάνε ποτέ. Αυτοί δεν έχουν παιχνίδια. Ναι, κακώς. Σου είπα κάτι με τα λόγια. Άντε πάλι τα ίδια. Ο Κόβατς παίζει το κεφάλι του. Βρέασε το κεφάλι του Κόβατς. Μπορεί ο Κόβατς να σταμάτησει γιατί έχει μεγάλο μάτς να παίξει την Κυριακή να πούμε. Πιθανό λόγο έγινε αυτό. Φυλάει τα ρούχα του. Φυλάει τα ρούχα του. Λέω λοιπόν ότι η ΑΕΚ είναι η πιο αφελέστατη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο λόγος. Είτε παίζει με τον Πανετολικό. Γιατί δεν λες ότι ο προπονητής είναι αφελής. Ο προπονητής της είναι τσάτσος, τσάτσος. Του στείλα στο Facebook μήνυμα. Του λέω ότι έχει εξοντώσει την ΑΕΚ. Τι κάνεις, τον τσάτσο του Μελισανίδη. Τι απάντηση. Τώρα θα μπω μέσα στο Facebook και θα το δω να πω τι είπα. Facebook. Κακαμπούκ. Πώς το λένε, ναι, αυτό Facebook. Facebook. Λοιπόν. Την τραβάει, την τεντώνει, την κάνει. Ο Σιμόες πέφτει κάτω, τραυματίζεται. Ο Μάνταλος, θράσει ο ένας. Δεν τραβάει ρε η ΑΕΚ να παίζει αυτή τη βιόλα. Απ' έξω δηλαδή την Bayern με 4-4-2 ανοιχτός. Με ρυθμό γρήγορο που εγώ θα πρέπει να ρίξω τον ρυθμό. Αυτά πρέπει οι προπονητές να κοιτάνε αφελέστατα. Περιμένω, βλέπω εγώ με τον Γιαννάκη. Είμαι στο Φαρσαλινό, τρώμε τη σούπα και λέει ο Γιαννάκης πώς το βλέπεις. Λέω και εσύ πώς το βλέπεις. Μετά το 50 λεπτό λέω θα πέσουν τα γκολ. Ποιος είναι ο Γιάννακης. Ένας συναθλητής μου, 20 χρόνια, 21. Βλέπεις ο Γιάννακης. Ο Γιάννακης, ο συμπαθητής της Ζένιας. Ακούω, τον ξέρουν, έχει έρθει εδώ πέρα. Ακούω ο κόμος, το βράδυ ως κάνει εκπομπή, τον ξέρουν τον Γιάννακη. 60, 61, 62, πάρ' το 01, πάρ' το 02. Βάζεις ένα σπορ να ακούσεις και ακούσω τι μα...
Καλά, ρε, μπάλα δεν ξέρετε, ρε. Παίζει ΑΕΚ φουλαριστή. Φουλαριστή με την Bayern. Τρέχει 200 χιλιόμετρα, να πούμε, παραπάνω από το κανονικό. Φουλάρι κάνει ράνι. Στο τέλος καταρακώνεται, τρώει 2-0. Πάει να παίξει και με τον Άρη καταρακωμένη. Καλό, τι ΑΕΚ. Καλό για τον Άρη. Η ΑΕΚ πρέπει να παίξει με 5-3-2, με 4-3-3, με 4-5-1. Καλό για τον ΠΑΟΚ. Τον Άρη τι καλό. Ο Άρης τι καλό είναι. Τι καλό είναι έχει ο Άρης. Ο Άρης αν κερδίσει την ΑΕΚ. Ναι. Δεν κάνει ένα πολύ αποφασιστικό βήμα για να είναι στην πεντάδα. Οι χαρμόλυπες. Πες όπως θέλεις. Κάνει ένα αποφασιστικό. Αυτές οι χαρμόλυπες. Κάνει ένα αποφασιστικό βήμα. Ναι, κάνει αποφασιστικό βήμα να βγάλει τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Αυτό κάνει. Αυτό το λέει το διαστραμμένο. Αυτό το λέω εγώ. Και να είσαι εσύ Αριανός. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής. Ναι, ναι. Εντάξει. Μπράβο, μεγάλη και, και ότι ο έξυπνος Αριανός, ναι, που είναι πολύ έξυπνοι Αριανοί, ναι, κοιτάνε τι κάνει η ομάδα από εδώ και πέρα. Έτσι λες. Έτσι τώρα με σταμάτησε μια αρκούδα ένας Αριανός 60 ετών. Ναι. Ένας καλοδιατηρημένος εδώ μπροστά στην εστία, μπροστά από το, πίσω από το Μετρόπολης και μου λέει: φίλε μου, λέει, είμαι Αριανός. Πω, λέει, πώς νιώθω. Ένα πράγμα, λέει, μπορούμε να κάνουμε μόνο. Να τους αποκλείσουμε από το κύπελο και να το πάρουμε. Μόνο τότε, λέει, μπορούμε, λέει, να νιώσουμε, λέει, καλά. Λέει αυτός που είναι 60 χρονών. Λέει, εγώ, λέει, νιώθω 60 χρονών. Εάν δεν τους βρω στο κύπελο να τους αποκλείσω και να το πάρω κιόλας, λέει, φέτος το κύπελο, λέει ο Αριανός, δεν μπορώ να το αντέξει η ψυχούλα μου, η 60χρονη που κάνει μπαμπαμπούπα. Να πούμε, κατάλαβες οι βαλβίδες και οι αρτηρίες. Τι ξέρεις τα μουσια σου, ρε. Αυτό με είπε ο Ανθρωπάκος. Ξέρεις πόσοι που ακούν τώρα την εκπομπή Αριανή λένε το ίδιο πράγμα. Την ομάδα τους κοιτάει. Ποιος κοιτάει μόνο την ομάδα του, ρε. Θα κοιτάξει ο εχθρός. Εμένα μου έχουν πει τουλάχιστον 10 φίλοι Αριανή. Ναι, ναι, τι. Ότι από εδώ και πέρα βλέπουμε ότι το πρωτάθλημα τελείωσε. Ναι, ναι. Και κοιτάμε πόσο καλύτερα μπορούμε να πάμε εμείς. Κόκκινε, τη στιγμή που παίζει ο Ολυμπιακός. Αυτό μου είπαν. Τη στιγμή που παίζει ο Ολυμπιακός Άρης στο κύπελο το 2008 και όλος ο ΠΑΟΚ είναι με τον Ολυμπιακό. Άστο. Τη στιγμή που βγαίνει ο Μπαλής εδώ και λέει: αμάν μην πάρουν αυτοί το πρωτάθλημα, ας μην βγω Ευρώπη. Κακώς το είπε. Καλώς το είπε. Κακώς το είπε. Γιατί έτσι νιώθει. Μου βγαίνει ο 60χρονος, μόνο αν πάρουμε το κύπελο, λέει, και τους αποκλείσουμε κιόλας στο θεσμό, μπορώ εγώ να χαρώ. Μόνο τότε μπορεί να χαρεί αυτός. Σοφός, καλοβαλμένος, ντυμένος, πλημμένος, καθαρός, μιμούσι. Πρώτη φορά που σαν το βλέπω 60χρονο και το συμπάθησα, να πούμε. Πάμε παρακάτω. Συμπαθείς. Αφού βάλει μέχρι απάνω. Παλιός αθλητής πρέπει να ήταν. Κάνα σκοπηλάτη, κάνα παλιό πολιτικό. Πρώτη φορά συνάντησα παλιό σου προπονητή, ο οποίος είχε να πει τα καλύτερα λόγια. Σε είχε στη ΜΕΝΤ. Τον Καραγιανίδηδες. Μπράβο. Τον Γιώργο. Ο οποίος γουστάρει και σαν και τον Αλέφαντο, μου λέει: δεν ξέρεις τι έχω πάθει, λέει, με το κολλητό σου. Λέω: τι έγινε. Είχες καμιά δουλειά λογιστική, γιατί είναι καλός λογιστής ο Καραγιάννης. Δεν ήξερα. Είχε, ναι. Είχε πολύ καλός. Μου ζήτησε το τηλέφωνο σου γιατί το έχει χάσει, ναι, και το σημείωσε. Δεν ήταν, είναι του παραδοσιακού τόπου. Από τους προπονητές του ερασιτεχνικού χρόνια που ήταν πολύ καλός. Ναι. Είχα, λέει, ένα καλό τερματοφύλακα και τραυματίστηκε. Και αναγκάστηκε να βάλω τον Κωστή. Δεν μπορεί να φανταστεί, λέει. Πρέπει να έχει κάνει, λέει, το καλύτερο παιχνίδι τη ζωή του. Με αποτέλεσμα την επόμενη εβδομάδα να μην ξέρω τι να κάνω. Έβαλε τον άλλον. Δεν ξέρω τι έκανε. Σου λέω τι μου είπαν. Ναι. Συνήθως έχουν να μου πούνε ένα ευτράπελο. Εντάξει. Ο άνθρωπος μου είπε τα καλύτερα. Ναι, ρε φίλε, προπονιόμουν όλη μέρα εγώ. Δεν το γνωρίζω τον άνθρωπο. Τον πέτυχα κατά λάθος και μου είπε αυτό. Ο Γιώργος. Εγώ, ναι, δεν είπα. Ο Γιώργος, αν δεν ήταν, αν ήταν πολύ καλός λογιστής, να έχει μεγάλο. Το ότι προπονούσουν, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Και σήμερα ήρθες με είδες. Σου έδωσε και μια μπουνιά εγώ. Την πλακία σου να δεν την κάνεις, πού την έδωσε στο διάφραγμα. Και τι απάθησε. Θα πεθάνω, λέει. Εγώ εισπνέω. Εισπνέει αυτός. Μιλάω, την ώρα που μιλάω και παίρνω αναπνοή, αυτός μου δίνει μπουνιά. Αυτός κάνει πλάκα. Εσύ θες 12 δευτερόλεπτα να ανασάνει, σαν το ρινόκερο. Τι, εσένα. Το σάι γιατί το βάλεις. Και τι λέει, θα πέθαινα, λέει, από ανακοπή. Άκου τι λέει. Λέω, την ώρα που έχεις τον αέρα μέσα σου, άμα σε βρει λάθος, μπορεί να πάθει να πάθει. Πώς θα πεθάνει το κόκκινο. Ρώτα ένα γιατρό. Δηλαδή, ήπια ένα τόνο Μάλμπορο, εγώ θα σου σκοτώσω. Ρώτα ένα γιατρό. Μην κάνει διαφήμιση σιγάρων. 10 τόνους Τζόνι Γουόρντ. Απαγορεύεται η διαφήμιση σιγάρων και ποτών. Ναι, εντάξει, δεν το διαφημίζω, αλλά λέω εγώ. Λοιπόν, μην κάνει. 10 τόνους τσιγάρα έχει καπνίσει. Και 50 κιβό. Ένα λάθος γίνει. Ο άλλος, ρε φίλε, πνίγει και από ένα κουκούτσι τώρα. Τι ψάχνει να βρει. Κι εγώ μπορώ να πνίγω από κουκούτσι γιατί έχω αναπαστροφή στο μάχο. Ισοφαγική παλινδρόμηση. Παλινδρόμηση από το στρες, ναι. Άκου τι έχω αναστροφή στο μάχο. Ναι. Εγώ το λέω με δικό μου. Πρέπει να το πω με τον ιατρικό. Αναστροφή στο μάχο. Μα υπάρχουν ορολογίες, δεν φίλε. Λέει ότι υπάρχει αυτό. Εντάξει, το λέω. Πώς το λένε, ισοφαγική. Ισοφαγική παλινδρόμηση. Από το στρες, μου το είπε ο γιατρός. Έχει στρες, λέει, γι' αυτό. Είσαι στρεσογόνος άνθρωπος, λέει. Έχει μεγάλο στρες. Μου είπε αυτό, Δημητριάδης λέγεται. Ο γιατρός λέει. Έχω άγχος, άλλος το εκδηλώνει και άλλος δεν το. Εγώ το εκδηλώνω. Καλύτερα να εκδηλώνεται με κάποιον. Ναι, τρόπο, ναι, ναι, το εκδηλώνω. Γιατί όταν συμβαίνει αυτό που συνέβη σε μένα ή και σε κάποιους δικούς μου ανθρώπους είναι ότι χειρότερο. Μπράβο.
Να μην λέμε δυσάρεστα πράγματα. Ο κόσμος θέλει δεν να. Ναι. Δεν είναι από τα τραγικά. Τα λέμε για μας. Τι κολλήτη θα έπαθα εγώ, το έντερο σου να τρέμει. Ναι. Ή να πάθει κανένα κολλικό εντέρο. Η σπαστική κολλήτη μπορεί να είναι και από άγχος. Άμα έχει φάει βέβαια καμιά πενταριά γάτια σαν κύρα. Ρώτα. Αντί για σάντου. Κράξε με. Ω, δεν λέω. Δυστυχώ είναι μόνο από αυτά. Ναι, το στρες φέρνει εκεί. Το έντερο φέρνει. Δυστυχώ είναι. Μακάρι να ήταν αποτροφή να πω ναι, ρε φίλοι, με βλάκα γιατί αυτά που. Όχι, τώρα τελευταία βλέπω έχει τρώσει καλά στο φαγητό και αποτελώ να πω ότι είσαι από του καλύτερου καλοφαγάδε και τρώσει και αργά και αυτά. Σε αυτά είσαι μάστορα. Ανάβει και το πουρο εκεί του πλουσίου να πούμε. Έχω να ανάψω πουρο πάρα πολύ καιρό. Έχω άλλα προβλήματα στο κεφάλι. Όταν έχει προβλήματα, δεν αναλάβει πουρο εσύ. Όχι, δεν, δεν αναλάβει πουρο. Το πουρο θα το ανάψω μια στιγμή να απολαύσω κάτι. Ναι. Όταν απολαβεί. Κάποια στιγμή, αν χρειαστεί, θα το απολαύσω και παρέα θα το απολαύσουν. Και συνήθω όταν ανάβω πουρο. Το μοιράζομαι. Το έχει δει και περισπαρτούζα το πουρο δηλαδή. Το μοιράζει. Όχι, ρε φίλε, θα σου κεράσω και εσένα. Δεν το παίρνω παρτούζα. Κάτι κάνει κανένα πουρο να μα κεράσει και εμά. Σε κεράσω. Γιατί... Τώρα που χειμώνιασαι να πούμε. Σα αρνήθηκα ποτέ κάτι. Ποτέ. Άσε που. Τι θέλετε τώρα. Νωρί είναι. Νωρί είναι αν θέλουν και όρθιοι. Για πε. Λοιπόν, υπενθυμίζω πριν σου πω δύο πράγματα και θυμώσουν πολύ, αλλά θα τα πω. Ναι. Αλφα μη δύο κενό, πάω κονοματεπώνυμο στο 54-344 για τα δύο εισιτήρια για τον αγώνα του Πάουκ με τη Βίντι. Ελάχιστο το ενδιαφέρον μέχρι τώρα. Ποια Βίντι, μωρέ, ποια Βίντι. Λέω ότι ισχύει. Η Μηχανιώνα να έρθει να παίξει. Λέω ότι βλέπω, ρε φίλε, ελάχιστο το ενδιαφέρον. Για τον Παναθηναϊκό θα πάνε. Φουλ. Δεν είπα όχι. Γιατί θα δουν και μπάλα και από τον άλλον. Είναι θέμα για άλλη μέρα αυτό με τον Παναθηναϊκό. Συγγνώμη, με συγχωρεί, δεν θα σε. Τώρα 5 λεπτά πριν το τέλο. Δεν πουλάει η Βίντι. Όχι ο Πάουκ, ο Βίντι δεν πουλάει. Είναι τέλη του μήνα, δεν πληρώθηκαν. Λοιπόν, και για το βόλεϊ του Πάουκ. Ειλικρινά, μπράβο, αλφα μη 3 κενό. Πάω κονοματεπώνυμο στο 54-344. Οι τέσσερις πρώτοι θα κερδίσετε. Άντε, εδώ θα στείλετε. Πολύ στήριξη στο βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, δύο πράγματα για το γήπεδο. Ποιο γήπεδο? Του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πρώτον, πολύ ωραία ψηφίστηκε στη Βουλή. Πέρασε ένα κομμάτι από αυτό το οποίο σας δώσανε. Ανοίξει το Ταϊπέδ. Ένα κομμάτι από αυτό που σας δώσανε ανοίξει το ΤΑΙΠΕΔ. Τι είναι το ΤΑΙΠΕΔ? Είναι το υπερταμείο, είναι. Θα σου πω. Το ΤΑΙΠΕΔ ήθελε η Τρόικα να το πάρει στο Λουξεμβούργο. Τι είναι το ΤΑΙΠΕΔ, τι είναι? Στο εξηγώ. Ναι. Ήθελε η Τρόικα να το πάρει στο Λουξεμβούργο, ευτυχώς έμεινε εδώ. Ναι. Το ΤΑΙΠΕΔ ελέγχει διάφορα πράγματα, οποία ό,τι περάσει στην εξουσία. Πόσα λεφτά θέλει το ΤΑΙΠΕΔ για να πει ναι? Ό,τι περάσει την εξουσία του. Γίνεται έτσι, όχι. Δεν έχει καμία. Θέλει λεφτά τώρα το ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ, ναι. Οι άνθρωποι οι οποίοι διοικούν το ΤΑΙΠΕΔ. Τι είναι αυτό? Δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική, ναι, ναι. Νομική για οτιδήποτε. Δηλαδή μπορεί να σου δώσουν εσένα όλη τη Θεσσαλονίκη για ένα ευρώ αν την έχουν στα χέρια του. Ναι. Και δεν φέρουν καμία ποινική ευθύνη. Αυτό ένα κομμάτι από αυτό λοιπόν. Άρα ένα κομμάτι. Άρα παρακάμπτεται το ΤΑΙΠΕΔ. Δεν το ξέρω τι ήταν το ΤΑΙΠΕΔ. Άρα παρακάμπτεται αυτό. Δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι. Δεν είναι τόσο απλό. Φρέκα. Είναι ένα κομμάτι που πρέπει να λυθεί. Θα λυθεί, ρε κόκκινε. Δεύτερον. Είναι εύκολο. Υπάρχει εκεί σχολείο. Σχολείο. Λοιπόν, και τι έγινε? Είπες κάτι για την οικοδομική άδεια τα 4 χρόνια. Εγώ λέω τι ισχύει. Ο κόσμος τα κρατάει και αφού τα παιδάκια πάνε σε άλλο σχολείο. Ναι. Θα πρέπει να μεταφέρετε σχολείο. Το σχολείο δεν μεταφέρεται εύκολα. Γιατί? Δεν μεταφέρεται. Θα μοιραστούν σε άλλα σχολεία. Όπως και η εκκλησία δεν μεταφέρθηκε ποτέ. Η εκκλησία, τι είναι η εκκλησία? Θα πρέπει να φύγει η Αγία Βαρβάρα θέση. Ας φύγει. Ναι, ρε φίλε, υπάρχουν κάποια κολλήματα. Άμα έχει λεφτά, όλα γίνονται. Άκουρε να δει. Λες... Και για Βαρβάρα φεύγει και ο Αστυλιανό έρχεται. Εγώ λέω κάποια πράγματα. Άμα έχει λεφτά, ό,τι θε κάνει. Εγώ λέω κάποια φεύγει πράγματα. Φεύγει και για Βαρβάρα. Πήγε ο Παναθηναϊκός πριν από χρόνια να κάνει γήπεδο στο Βοτανικό. Ναι. Λεφτά είχε. Πήρε κάποιο μεγάλο επιχειρηματία ένα ασύλληπτο δάνειο. Όχι λεφτά. Οι περισσότεροι λεφτά στον Παναθηναϊκό είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν. Ήταν έτοιμοι, είχαν σχέδια να χτίσουν. Τι θες να μας πεις? Και τους σταματήσανε. Τι θες να μας πεις? Κάτοικοι της περιοχής. Ναι. Γιατί τη βαφτίσανε προστατευόμενη περιοχή για κάποια πουλιά. Το ναι. Καταλαβαίνεις. Μπορεί να συναντήσεις δηλαδή δυσκολίες ασύλληπτες. Ρε κόκκινε στο Θεό σου. Θέλω εγώ τώρα. Θέλω εγώ να κάνω. Έχω κανένα. Φράμα, έχω λεφτά, ό,τι θέλω κάνω. Δεν είναι. Άσε με καημένε. Ρε φίλε, μπορεί να σε πηγαίνουν. Ναι. Πώς πήγαιναν την ΑΕΚ, τον Γκρέμισο, αλλά και τι νόμιζε ότι θα γίνει. Ρε καταλαβαίνω. Είπες κάτι σωστό. Οικοδομική άδεια. Ναι. Να τελειώσει αυτό με το ΤΑΙΠΕΔ, μη σου δημιουργήσει πρόβλημα. Μπορεί να υπάρχει κάποιο ο οποίο θα δει δάχτυλο και σου λέει δεν το δίνω. Δεν το δίνω. Πόσο θέλει να βγάλει αυτό? Εσύ το πράγμα έχει λεφτά, ό,τι θε κάνει. Οφείλω να στα πω. Τι οφείλει να πει? Εγώ οφείλω να πληρώσω. Δηλαδή, εγώ οφείλω να τα πω. Εγώ οφείλω να ξέρω τι γίνεται. Πώ θα αρχίσει, δηλαδή, να σου πω κάτι. Βλέπει ότι το μετόχι τη Μονή Κωνσταμονή που υπάρχει στο δρόμο τη Περαία δεν έχει φύγει. Ο δρόμο γίνεται ένα. Δεν φεύγει η εκκλησία. Άμα τη δώσει κανένα 5 εκατομμύρια την εκκλησία, φεύγει από εκεί.
Βρε τι καλέ μου άνθρωπο. Εγώ σου λέω ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Βρε ποιες δυσκολίες. Οποίες, τις άμα δεν έχεις λεφτά, έχεις δυσκολίες. Φυσικά. Άμα έχεις λεφτά. Οφείλω να τις επισημάνω. Όχι. Όταν υπάρχουν δυσκολίες, λύνονται με χρήματα. Δεν λέω ότι. Άμα ο άλλος δώσει χρήματα και θέλει να κάνει γήπεδο, θα το κάνει. Κωστή, το καταλαβαίνεις τώρα. Άμα δεν θέλει να το κάνει, θα πει έχω πρόβλημα κτλ. Για να τα κάνεις, ναι, θες τους κατάλληλους ανθρώπους. Ναι, ωραία. Γιατί μπορεί να θες να πάρεις ενώσεις και την ΕΠΟ, ναι, ναι, να σου κάνει τη δουλειά, αλλά την ελέγχει την ΕΠΟ ο Τίγρης. Έχει δείξει ο Σαββίδης. Κατάλαβες, σου λέω. Έχει δείξει ο Σαββίδης ότι στο χορτάρι δεν έχει. Έξω από το χορτάρι όμως καλά τα πάει. Πέταξαν κάτι οβίδες οι παοξίδες. Εδώ δεν ακούστηκε τίποτα. Πέταξε κάτι ο Βίδες οι Ολυμπιακοί, δεν έγινε τίποτα. Πέταξε κάτι ο Βίδες οι Αεξίδες, κάτι μάρυφε. Έγινε. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός. Ότι κέρδισε τα δικαστήρια. Ο ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός στα δικαστήρια είναι δυνατή. Το κατάλαβες τώρα. Αφόσον είναι εκεί δυνατός. Δεν θέλω να επεκταθώ τώρα τις δυσκολίες. Οι δυσκολίες παρακάμπτονται όταν υπάρχουν χρήματα. Το καταλαβαίνει το κεφάλι σου, ναι ή όχι. Φίλε, τέλειωσε. Φίλε, δεν μιλάω εγώ. Δεν διαφωνώ. Άτι, τέλειωσε. Αλλά θέλει του κατάλληλου ανθρώπου. Χωρί του κατάλληλου ανθρώπου. Υπάρχει πρόβλημα. Κόκκινε, χτες σου είπα ότι ο Ολυμπιακός είναι 21ος, επίσης σου είπα ότι είσαι αδιάβαστος. Πήρε τηλέφωνο κάποιος πιο άσχετος από τον άσχετο και άρχισε να λέει πώς παίρνουν βαθμούς οι ομάδες αναφέροντας τον τρόπο βαθμολογίας κάθε χώρας. Μπέρδεψε τη σαρδέλα με τη μουρταδέλα. Και εσύ ο άσχετος τον άκουγες με ανοιχτό το στόμα. Άνοιξε ρεγαμένο το Google να δεις πώς η βαθμολογία του λόγων της UEFA. Φίλε μου, εγώ είπα ένα πράγμα στο φίλο και σε ευχαριστώ για το μήνυμα που στέλνεις. Και δικαίωμά σου να με χαρακτηρίζεις όπως θέλεις. Είπα το εξής. Τις περισσότερες φορές ο Ολυμπιακός έμπαινε στους ομίλους απευθείας. Αυτό είναι ένα τεράστιο δώρο το οποίο έχεις και είχες, γιατί είναι διαφορετικά τα πράγματα να παλεύεις έναν και δύο προκριματικούς, τελείως διαφορετικά από το να μπαίνεις κατευθείαν. Είναι άλλα τα δεδομένα. Είναι τεράστια τα οικονομικά ωφέλη και είναι πιο εύκολα τα πράγματα, είσαι τους δυνατούς. Τώρα που αλλάξαν τα δεδομένα, θα δεις ότι τα πέσει από 21ος. Όχι γιατί έγινες μικρή ομάδα ξαφνικά, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα. Αν μπορούμε να συνοηθούμε, άλλο το καλαμπούρι που σου κάνω και άλλο τα σοβαρά. Επειδή θες να το σοβαρεύουμε λοιπόν, θα δεις ότι τα πέσει από 21ος. Θα πέσει από 21ος. Γιατί δυστυχώς αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Τι με νοιάζει τι κάνει ο ΠΑΟΚ, λέει, μόνο ο Άρης καδρώνει για το Φαλακρό. Ραπ, ισχύει αυτό που λες για την οικονομική άδεια, οικοδομική άδεια, αρκεί βέβαια να έχει βγει πρώτα. Δεν ξέρω αν έχει βγει ή αν δεν έχει βγει, ειλικρινά σας μιλάω παιδιά, δεν ξέρω. Αν έχει βγει, είναι κάτι καλό. Εγώ σας ανέφερα πριν, το λέω για τον φίλο ο οποίος στηρίζει εδώ και λέει, ου, σατανόγρια, δεν θες να γίνει το γήπεδο. Εγώ, φίλε, από τη στιγμή που κάνεις εσύ, το δικό μου το σπίτι με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει αν εσύ χτίζεις παλάτι. Καλά θα κάνεις και να το χτίσεις. Μακάρι να το χτίσεις και να γίνει καλό. Δικό μου είναι. Δικό σου είναι και να το χαρείς. Σου λέω κάποια προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Τα αναφέρω. Και όσο γρηγορότερα λυθούν, τόσο καλύτερα για σένα και την ομάδα σου. Αλλιώς θα βρεις προβλήματα. Και θα λες μετά γιατί δεν τα λέγατε. Γρηγόρη, να σε ρωτήσω, βλέπω, σε κάτι site βλέπω προτινόμενα σημεία και λέω να παίξω όλα τα μάτια εκτός από τη Λίβερπουλ, όλα τα υπόλοιπα της Όπι Λούνι γκολ γκολ. Τι λες, πώς τα βλέπεις? Ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Μπορεί να έχεις απόλυτο δίκιο, μπορεί να εκτεθείς. Βλέπεις ότι πολλές φορές τα πάντα πάνε μια χαρά και καμιά φορά ξεφτιλιζόμαστε. Ταμείο αξιοποίηση ιδιοκτησία ελληνικού δημοσίου, συμπιάνει τα ΙΠΕΔ κόκκινα. Δεν είναι πάνω από την ελληνική βουλή παρά του πόθου σου. Φίλε μου Χρήστο, όταν μιλάς ωραία, μου αρέσει. Δεν είναι υπόθυμο αυτή. Σου είπα τι ισχύει για τα ΙΠΕΔ, γιατί υπήρξε και ένα θέμα με τη Μίκρα. Για να δεις ότι εδώ δεν κρύβουμε πράγματα και δεν κάνουμε πράγματα μόνο για κολάντρισμα. Υπήρξε ένα φόβο και δικαίω υπήρξε φόβο για τη Μίκρα από κάποιου φίλου για το υπαρταμείο. Ευτυχώ. Βγήκε ο Εραστέχνης και απάντησε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν έχει περάσει εκεί. Γιατί αν περάσει εκεί, ουέ και αλίμονο. Αν έχεις την καλοσύνη και το ψάξεις, εσύ πιστεύεις ότι έχω να κερδίσω λέγοντάς σου αυτό? Ή σου κάνω κακό, ίσα ίσα που κάποιοι θα το δρομολογήσουν από τώρα και θα περάσει. Και θα πω και κάτι για αυτόν τον απίθανο, τον οποίο το ψήφισα, την ψώνησα που το ψήφισα, αλλά σας έκανε καλό, πείτε του και ένα ευχαριστώ. Το είπε και το έκανε. Ο Καμένος, που είναι καμένος για τη Βουλή, αλλά το είπε και το έκανε, σας το έκανε.
Το είπε και το έκανε. Λοιπόν, υπενθυμίζω, για καφέ, φαγητό και τσιγάρα, όλα με ένα stop στο Καντίνα Pit Stop, με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι, γρήγορα, εύκολα, άπεκτα, σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, Παλαιού Σταθμού 36, Δυτική Ίσως μετά Δικαστήρια, Πόντου 56 Λαχαναγορά, Οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο, μετά την Αλογέφυρα Σταυρούπολης. Μην ξεχνάτε ότι χορηγός μας είναι η Εσκιάδης Μπαροδήμος, στο δεύτερο, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί που είναι λίγο μετά το Αλφακτέο, εκεί που μπορείτε να αποκτήσετε μέχρι το τέλος του μήνα είτε το Hyundai, είτε το Kia, είτε το Skoda των ονείρων σας, με δώρο τα τρία πρώτα χρόνια για τα τέλη κυκλοφορίας. Καλά ακούσατε. Δώρο είναι μια πάρα πολύ καλή προσφορά από τις πολλές και ασύλληπτες προσφορές τις οποίες κάνει η εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, με περισσότερες πληροφορίες στο 2310-596-596. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Αρκεί να έχεις μαζί σου την οριστική άδεια του αυτοκινήτου και να γίνει η οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό. Στο www.listopart.gr βρίσκεται ό,τι ανταλλακτικό θέλετε και φυσικά οι μηχανές αυτοκινήτων όλες είναι με 150 ευρώ. Ένα έστειλε για το βόλι του ΠΑΟΚ. Όχι, θα στείλουν πολύ. Άλλους τρεις περιμένω. Αλφα-μη 3 κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Περίμενε. Για το ποδόσφαιρο, Αλφα-μη 2 κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Χορηγός μας ο Κοσμάογλου, αφού η εταιρεία παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις στο χρώμα και δίνει πάντα εξαιρετικές λύσεις για κάθε τεχνικό πρόβλημα με ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει για το χρώμα, και έχει να προτείνει η παγκόσμια βιομηχανία του χρώματος. Με τρία καταστήματα δυτικά. Η Θάξη 62 με Αντών Τρίτη στον Εύωσμο, Κέντρο Φιλίππ 74 και ανατολικά Εθνική Αλυσάνδρου 82 στο Φίνικα, με τηλέφωνο το 2310-480-606. Οι γραμμές είναι κατηλημμένες. Θες να πεις, πες το πριν πάμε. Πες αυτό το μουσια το καρελάκι, μην φωνάζει εκεί πέρα. Ναι. Να το κάνω παρατήρηση. Αφού δεν το χωνεύεις, εγώ που τον χωνεύω, γιατί δεν το πω. Πες το εσύ που δεν τον χωνεύεις. Εσύ να έχεις τα καλά και συμφέροντα και ένα άλλο. Μα δεν τσακώθηκα εγώ με τον άνθρωπο ποτέ. Εσύ, με ποιον δεν έχεις τσακωθεί? Με πολλούς. Με τον Μάτζιο, με τον Κανελάκη, με τους Ιχολίπτες, γιατί αμαλώσανε. Φυσικά και δεν έχει βγει άδεια, Γρηγόρη. Θέλει τουλάχιστον ένα με 1,5 χρόνο από σήμερα και αν όλα πάνε καλά, αν γίνεται ποτέ γήπεδο στον Τούμπα, να υπολογίσει τουλάχιστον μια πενταετία από σήμερα. Κάνει ένα λάθο. Είναι αναλόγως το γήπεδο που θα γίνει, τον τρόπο που θα γίνει, την εταιρεία που θα τα κατασκευάσει. Θα δώσει δώρο άλλες 5 εκκλησίες και τελείωσε το πανηγύρι. Σιγά. Μια πολύ καλή απάντηση. Άμα τα πάρουν οι εκκλησίες, μια πολύ καλή απάντηση είναι αυτό. Τέλος. Πάμε. Όταν έχεις λεφτά, τα δίνεις και σε κάνουν τεμενάδες. Πάμε σε κόσμο. Πάμε σε κόσμο. Πάμε. Ναι. Καλημέρα στην παρέα. Καλώς τον. Τι καλημέρα, ρε, απόγευμα είναι. Κοντεύει να βραδιάξει. Από Ελβετία παίρνει τηλέφωνο. Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι θες. Πάντως Κωστή, εχθές είδες. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος, δεν σε πήρα τηλέφωνο γιατί τα έχεις βάλει με την Πατουλίδου, τα έχεις βάλει με την Άμυνα του Αστέρα. 2-2 τα κολλάει ο Κουλούρης όπως βλέπεις. Και κορυφή πατήσαμε. Ναι. Πρώτο σκόρο ο Κουλούρης. Ναι. Όταν θα έρθετε στην Τούμπα και παίξει ο ΠΑΟΚ και εκεί, ανοίξτε τις ποδάρες. Αλλά αδικείτε, ναι. Γιάννη, ναι. Όχι εσείς, αδικεί το δημοσιογραφικό λόμπι αυτή την πεκτάρα που λέγεται Γιαννούλης. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό που λες. Δηλαδή, φαίνεται. Ο Κουλούρης και καλώς φαίνεται, αδικεί όμως ο κόσμος αυτή την πεκτάρα που λέγεται Γιαννούλης και ζωγραφίζει. Πεκτάρα, επειδή είναι φίλος. Γρηγόρη, είδες εχθές που... Ούτε τον έχω μιλήσει. Έλα βρε, τελείωνε με τον Γιαννούλη. Λέγε ρε φίλε. Το είδες εχθές, Γρηγόρη, που την πέσανε τους Κίμπες στο Περιστέρι, ότι τι έρχεσαι και βλέπεις εδώ, πάρε κανένα παίχτη εδώ, τι γίνεται. Βάλε κανένα δικό μας να παίξει. Ποιο να βάλει ρε φίλε. Το Γιαννούλη δεν λέμε τώρα, αυτό δεν λέμε τώρα. Ο Γιαννούλης δεν είναι να μην παίζει στην Εθνική, αφού είναι σε full φόρμα το παιδί, ρε. Ναι. Στον Ολυμπιακό, άμα έπαιζε, τι θα. Εντάξει, θα έπαιζε. Πώς δεν θα έπαιζε, μωρέ τώρα. Απλώς το πρόβλημα του προπονητή είναι ότι δεν παίζει στις μεγάλες ομάδες. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Άμα είναι ο Γιαννούλης τόσο παικτάρας, γιατί δεν παίζει στον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Εμένα ρωτάς τους άσχετους εκεί πέρα που έχετε εκεί πάνω, ρε. Αφήσατε τον Κουλούρη να φύγει. Πέρυσι μας δώσατε τον Ουάρντα. Τους κάνει δύο παίκτες, ρε. Αφού... Από μπάλα να ξέρεις το επιτελείο του Σαβίδη. Δεν έχει ιδέα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω να ξέρεις. Έχει μαζέψει όλους τους διαιτητές εκεί πέρα που κοιτάνε άμα είναι offside ή δεν είναι. Από ποδόσφαιρο, μηδέν. Εγώ αυτό έχω να σου πω. Οκ, okay, boy. Επίσης, κατανοητό. Ο προπονητής μας, εμάς να ξέρεις, Κωστή, ο προπονητής γενικότερα, σαν προπονητής, η δουλειά του είναι να παίρνει το 100% τους παίχτες. Είναι ένας διαχειριστής πολλών προσωπικότητων. Όταν λοιπόν τον Κουλούρη τον έχει φτιάξει τόσο πολύ και του λέει ότι είσαι καλός παίκτης, τον μαθαίνει πώς να κινείται μέσα στην περιοχή, είναι λογικό να σκοράρει. Και φέτος πέτυχε κάτι πολύ μεγαλύτερο από πέρσι. Πέρσι άργησε. Φέτος το περιόρισε. Δηλαδή
τις γκέλες του τις έκανε στην Ευρώπη. Δηλαδή μετά η ομάδα πυρούσε εσύ... πιο γρήγορα από πέρσι. Από τον ΠΑΟΚ θα πάρεις καλά βαθμό ή θα είσαι τα πόδια ψηλά. Εσύ να σε ρωτήσω ρε Κωστή που το παίζεις όλο ότι θα ανοίξουμε τα πόδια και θα ανοίξουμε τα πόδια. Όταν έρθει η ώρα να παίξουμε στο Περιστέρι λοιπόν, αφού είσαι τόσο μάγκας και τα ξέρεις όλα και λες ότι θα ανοίξουμε τα πόδια, βάλε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Βγάλτε και φωτογραφία, βγάλτε στο Facebook. Τι ποσό να βάλω ρε φίλε. Ένα 30 θα δίνει. Ένα 20 φραγμένο θα είναι. Ενημέρωσε λίγο τώρα από το πλού. Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Γιατί λέγε... Για ρωτά τώρα από το πλούτο. Ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ δεν ξέρω τι θα κάνει. Ξέρω τι θα κάνει ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ. Ο Κάτσε παίζει με τον ΠΑΟΚ. Έχει δικαίωμα να παίξει. Ο Κάτσε έχει να παίξει δύο μήνες με τον ΠΑΟΚ. Έχει δικαίωμα να παίξει. Έχει δικαίωμα να παίξει. Okay. Αναπληρωματικός δύο μήνες είναι ο Κάτσε. Κόκκινε, οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Παναθηναϊκού έχουν ήδη δεσμευτεί. Με ενδιαφέρει να επιστραφούν τα λεφτά. Αν καταδικαστεί και υπάρχει ποσό, οι λογαριασμοί του μπορούν να έχουν 5 ευρώ. Το πάμε ξέρω. Παρακάτω ρε, με τον Πρικοθύρα τώρα τον Παπαντονίου, τον Πρικοθύρα, άσε με. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Ναι. Ναι. Γεια. Έλα φίλε. Πέτρος από Φλόρινα. Γεια σου Πέτρο. Χθες είδε ρε βιντεάκι εκεί στο Θερμαϊκό είχε κάτι δελφίνια, ισχύει. Δελφίνια είχε. Κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί. Στο Θερμαϊκό με τόση βρώμα που έχει το τέρας του Λοχνίας θα εμφανιστεί. Δεν ισχύει αυτό. Τι δελφίνια να εμφανιστεί. Όχι, δεν ισχύει αυτό που λέει. Πάνε και πάμε και ψαρεύουν κάτι ανόητο εκεί πέρα. Θα πιάσουν καλά ψάρι, κατέρας εκεί πέρα. Καλά πάλι ο λιθικό τρέλα. Στο Θερμαϊκό φίλε καθαρίζουν τόσο πολύ. Ναι. Υπάρχει πλέον ζουν τα ακριβότερα καβούρια τα οποία πολλούνται στην αγορά και εδώ πολλούνται φθηνά. Για ποιο Θερμαϊκό τα λεγόμενα. Ο Ιταλός που λένε. Ρε Κόκκινε, αλήθεια τώρα. Ο Κόκκινος. Ρε Κόκκινε. Για πες φίλε. Αυτά τα αδελφίνια πώς δεν μεταλλάχθηκαν σε καρχαρίες εκεί πέρα να πούμε στο Θερμαϊκό τώρα. Πλάκα μου κάνεις. Όταν βλέπουν τα μούτρα σου, πού να μεταλλαχθούν σε καρχαρίες. Τρομάζουν. Τι μου λες. Ναι. Άρε Κόκκινε, καλά, άντε γεια. Ναι. Πάμε επόμενος φίλος, ναι. Έλα, ε. Έλα. Έλα. Πήγε η Λευκή Γεωργάκη να κάνει ρεπορτάζ για τα καβούρια. Την είδαν τα καβούρια και φύγανε. Έλα ρε Κωστή, φτάνει. Λέγε, ρε, φίλε, λέγε. Δεν με λες εσύ πιστεύεις ότι η εκκλησία έχει ανάγκη τα λεφτά του Σαββίδη, πας καλά ρε. Τι λέει, άμα σε κλάσει η εκκλησία Χριστός θα γίνεις. Εσύ νομίζεις ναι, εσύ νομίζεις... Μιλάτε λίγο ευπρεπώς παιδί. Συγγνώμη, δηλαδή θες να πεις ότι τα τάματα που τα δίνουν δεξιά και αριστερά δεν τα παίρνει η εκκλησία. Παρακαλώ. Τι λέει, δεν τα θέλω, τζάμπα. Πλάκα κάνετε ρε, τα λεφτά είναι γλυκά για όλους μας. 123 δομικών έργων τελείωσαν, αν σε ενδιαφέρει. Τι τελείωσες? Δομικών έργων. Δομικών έργων. Ναι. Και δούλευα 4 χρόνια στην εταιρεία του νουνού μου, του Μεσογόρητη. Στο νουνού σου. Αν σε ενδιαφέρει. Στο νουνού σου πήγες. Δεν σε πήρε καμία εταιρεία, στο νουνού σου. Πήγες στο νουνού μου. Λέω που είμαι. Πήγα στο νουνό μου. Κάτι ξέρω. Στο νουνού μου. Κάτι κάνει να ξέρω. Τι σε έκανα, τζάκια έβγαινε, τι έκανε. Δημόσια έργα έκανε, φίλε. Εσύ έκανε δημόσια έργα. Όχι εγώ, η εταιρεία. Εσύ τι έκανε εκεί. Του καφέδε πήγαινε, τι έκανε. Τι το. Δηλαδή δημόσια έργα έκανε ο νουνό σου. Τι δεν είναι να κάτσε. Εσύ τι έκανε εκεί στα δημόσια. Τίποτα ρε φίλε. Τι έκανε. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Πήγε στην εταιρεία του νουνού του. Λέγε φίλε. Έλα παιδιά καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, Μάνος από Χαλάνδρη, είμαι γάβρος. Καλώς τον Χαλάνδρη. Καταρχήν μόνο και μόνο το ότι κάθομαι και βλέπω και περιμένω σέντε να σας δω, κάτι σημαίνει αυτό, κάτι κάνετε καλά. Να μας ακούσεις, όχι να μας ακούσεις, ναι, να σας ακούσω. Συγγνώμη, δεν το έπαιγε να σε διορθώσω. Σε διορθώνει όμως, ναι. Λοιπόν, κάποια λόγια για τον ΠΑΟΚ πήγα να πω. Να πείτε ό,τι θέλετε. Να πεις ό,τι θέλεις. Πρώτα απ' όλα, κρίμα. Έπεσε, κρίμα. Παρακαλώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Έχει κανένα αυτοματοποιημένο, άμα κάνει Ολυμπιακός να πέφτει μόνος του. Έχουμε κανένα κόλπο τέτοιο. Ακούγεται είμαι Ολυμπιακός και πέφτει γραμμή. Πολύ, συγγνώμη λίγο. Ναι. Πολύ ωραία απάντηση του 304. Σε ποιον? Μια τροποποίηση συντελεστών δόμης με υπουργική απόφαση και σε 1,5 χρόνο και γήπεδο όπως με τη ΣΑΕΛ με τη Σοφιά. Ισχύει. Τελείωσε. Όχι, ισχύει. Φράντε τώρα το κάνουμε σύριαλ το γήπεδο, λέγε ρε φίλε. Για Βαρβάρα και Ελευθέρης, λέγε φίλε. Από Άλυμο. Άλυμο, ο περιπτεριούχος. Από... Ο φίλος του Ολυμπιακού. Μπράβο, μπράβο. Έλα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα πω κάτι επειδή σας ακούω, το σας έχω πει, δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι και Bluetooth πήρα και αγόρασα το μαγαζί μεγάλο για να σας ακούω. Βάζω, γεμίζω τα ψυγεία και σας ακούω, είναι και τρελαμένα. Λοιπόν, ο λόγος που σας ακούω, αυτό πιστεύω θα ήθελα να πει και να έλεγε και ο προηγούμενος φιλαράκος. Από το Χαλάνδρι, ναι. Ότι... Ναι, ότι ο λόγος που σας ακούμε είναι γιατί ακούμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Είναι ο τρόπος περίεργος, ναι.
Είναι περίεργος ο τρόπος, ναι. Μπράβο, ναι. Και προφανώς ταυτιζόμαστε με αυτό το πράγμα, γιατί είναι σαν να μιλάω με τον φίλο μου, ένα με τον φίλο μου στην καταστροφή. Θα έπαιξες καλά χρηματιστήριο. Θα έπαιξες καλά χρηματιστήριο. Ναι. Μπράβο. Αλλά δεν θα σας πω για μεγάλες ομάδες και ιστορίες. Θα σεβαστούμε λοιπόν ότι όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο αριθμό φιλάθλων, έτσι δεν είναι. Έτσι. Δηλαδή, άρα λοιπόν σας ακούνε και οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, γιατί τα ακούω ότι σας ακούνε και οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ και οι Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί. Άρα λοιπόν εγώ τι θα ήθελα, εκεί που αφιερώνεται 80% για τον ΠΑΟΚ και 20% για τις υπόλοιπες ομάδες πάνω, αφιερώστε μου και ρε παιδιά και ένα 5% για κάθε ομάδα. Να έχω ένα ρεπορτάζ, να ακούω γιατί δεν πάει βέβαιος καλά η ομάδα μου. Έχεις απόλυτο δίκιο ρε φίλε, γιατί αν άκουσες προηγουμένως... Πες μου λίγο το μικρό. Στάσου λίγο, στάσου, ας τις οικειότητες. Πριν από λίγο, άκουγα εγώ μια διαφήμιση όταν ερχόμουν. Ο Μπούζος έδινε εισιτήρια της ΑΕΚ σε παιδάκια στον αγώνα ΑΕΚ με... στο Champions League. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό τι σημαίνει. Όπως τα λες στον Μπαουγκτζή να ακούσετε για τον Γαύρο, να μου πεις, να μου πες μου λίγο. Δεν έχετε χρόνο. Πώς δεν έχω χρόνο. Θες για τον Γαύρο. Ερώτηση. Ένα πιτσιρικά εκεί βάλτε να σου κάνει ένα ρεπορτάζ. Μισό. Το όνομά σου. Εμένα με ενδιαφέρει γιατί δεν πάει καλά η ομάδα μου. Θα σου απαντήσω. Θα σου απαντήσω το όνομά σου. Άντε πάλι το όνομά του. Νεκτάριος. Νεκτάρι άκουνα. Λοιπόν, λέω κάτι σε κάποιους φίλους του Ολυμπιακού χθες. Ότι είναι η μοναδική ομάδα που κατάφερε, γιατί ξεκινάς από κάποια δεδομένα, που κατάφερε να μην βάλει γκολ στον Όφη. Τι σημαίνει αυτό? Το άκουσα και χθες. Όχι, δεν διαφωνώ. Τι μ' άρεσε χθες αυτό που είπες. Ξέρεις τι μ' άρεσε. Αυτό που δεν το είχα συνειδητοποιήσει, φιλαράκι, γιατί στεναχωριέμαι. Δεν είχα συνειδητοποιήσει με τη χθεσινή σε εκπομπή, κατάλαβα και μάλιστα το πενάς άλλος ακροατής σας, το ότι η ιστορία γράφει όταν έχεις κάνει μια πορεία, δεν έχεις κάνει μια νίκη, το θυμόμαστε που το λέγαμε χθες. Ναι. Άρα λοιπόν, εγώ σαν Ολυμπιακός, ωραία, το παίρνω το πρωτάθλημα, όπως και ο ΠΑΟΚ θα το πάρει. Μετά. Εμένα με ενδιαφέρει, αν έχεις ιστορία να γράψεις το πρωτάθλημα, όχι φέτος όλα τα δίνουν και του χρόνου όχι, και στο κάτω κάτω τι λέγανε οι Ολυμπιακοί, ας βάλετε και εσείς λεφτά. Ενά που βρέθηκε ένας άνθρωπος, βάζει λεφτά. Βελτιώνεται το πρωτάθλημα μας. Εμένα, παιδιά, για να μην κρατάω τη γραμμή, γιατί και μονάχα και πελάτε τα λίγο να συνεχίσω, εμένα το μόνο που με ενδιαφέρει είναι σαν τρελαμένος ακούω Κόκκινο και Κώστα, αλλά θα ήθελα 5 λεπτά να ακούω και για τον Γαύρο. 5 λεπτά για τον Μπάο, για τον Παναθηναϊκό, για την ΑΕΚ, να αποκτήσω και μια άλλη άποψη των πραγμάτων, όπως τα λέει ο Ραπτόπουλος και ο Κόκκινος. Τίποτα άλλο, σας αγαπάω πάρα πολύ. Και να ξέρετε, ό,τι ρε γάβρι να είμαστε, ό,τι και να είναι, σας ακούμε τρελαμένα. Άντε γεια. Τα μηνύματα τα περνάμε με διαφόρους τρόπους. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας παιδιά. Γεια σας κύριε Κώστα. Νάτος. Γεια. Καιρό έχω να σας ακούσω. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει να κρίνω προπονητάς, αλλά η αιμονή του Ουζουνίδη να μην βάζει κεντρικό χάπι τον Μάνταλο και να βάζει τον Κλωναρίδη. Και ενώ έπρεπε να γίνεται το αντίθετο. Δεύτερο φόρ το βάζει το Κλωναρίδη. Έχει αρχίσει να με εκνευρίζει. Αλλά τέλος πάντων. Δεύτερο φόρ βάζει το Κλωναρίδη. Θα σου πω ένα παρόμοιο περιστατικό που είχα το 78 με τον Χρήστο τον Αρχοντήρη σε κεντρική καφετηρία της Κατερίνης. Γυρίζω και του λέω, δεν μου λες, του λέω, τον Παπαγιάννο αποφάσισα να του κάνει λίγο Αθηνό. Εσύ του λέω, ναι. Να τρέχει να μαρκάρει. Ναι. Αλλά έπρεπε να το πει στο Φουλίδη αυτό λέω. Αλλά, αυτός λέω, σώμα έχει λαλιά δεν είναι, και εσύ τι είσαι και τι είσαι. Πιστεύεις ότι υπάρχει λέω, ένα νέο παιδί που ξέρει το σπίτι βαθμό. Λέει θα σε κάνω μισή. Κανένας από αυτούς εδώ μέσα δεν θα έρθει να καταθέσει εναντίον μου. Και, γιατί του είπα ότι, και δεν είσαι και καθαρός του λέω, γιατί με το μακεδονικό στην ευκαρπία λέω, ο Σολάιτσμαν το Σερέο λέω, ήσουν μεταβιβαστής. Εμένα μου το έχει πει ο πρόεδρος του συλλόγου αυτό. Λοιπόν, αν δεν του είπα ότι το έχει. Και αν τολμάς, λέω, κάνε μου μήνυση. Γιατί και ο βοηθός, λέω, είναι φίλος, συνάδελφος και συμμαθητής που έχεις. Και αυτός δεν θα έρθει να καταθέσει. Πιάνω και τον πρόεδρο και του λέω... Καλά, εσύ μάλλον γιατί έβαζε αμυντικό χαρτολάκι. Αλλά δεν θα του πω. Εσένα θα έχω μάρτυρα, του λέω. Και τελικά δεν έκανε. Έλα, μόρα, θα σε κάνει. Και του λέω, δεύτερος γύρος δεν θα σε βρει στην Κατερίνη. Και σαν να ήμουν μάγος, βλέπω μία τον Καλαμπάκα, μία τον Παπαγιάννου, έρχονται δύο απογεύματα και παίρνουν από τον ΟΤΕ.
πρώτη φορά έρχονται απόγευμα. Ανεβαίνω πάνω στους μεταλλάκτες, λέω τηλεφωνείτε ρε σύνδεσέ με, λέει απαγορεύεται ρε παράτα μου σύνδεσέ με, λέει με τα θάλαμο και ακούω και τον Παπαγιάννη και τον Καλαμπάκα σε διαφορετικές μέρες να μιλούν με αλέφαντο. Τι καλά παιδιά, αυτό το κάνει, αυτό ο Παπαγιάννη το έκανε και στον Ηρακλή. Είχε πάρει δρόμο. Φάγανε προπονητή για να έρθει ο αλέφαντος. Να είστε καλά κύριε Κώστα. Φάγανε τον κόπα. Τώρα είχα φάει τον αρχοντή. Ο φίλος μου ο Στέργιος από την Κύπρο. Τι λέει. Λέει επειδή έχω κι εγώ γαστροϊστροφαγική παλινδρόμηση. Ναι. Θέλω στον Κωστή να μην τρώει τηγανιτά, καφέδες κλπ. Τσόπαρ. Και όχι καυτερά. Δεν το έχω συνέχεια. Το παθαίνω μια φορά το εξάμεινο. Ναι. Ο άνθρωπος είχε την καλοσύνη. Δεν το έχω μόνιμα. Ναι, ναι. Έχω... Όταν στρεσαριστώ πολύ, με πιάνει να πούμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι γιατρό, είχε και ένα. Ναι, ναι, ναι. Στο μεταφέρω. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να πω για τον αγώνα τη Δευτέρα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Νωρίς ναι. Είναι. Εντάξει, εμείς Παναθηναϊκοί θέλω να περιμένουμε αυτόν τον αγώνα. Δεν έχουμε άλλο να περιμένουμε. Όχι, okay, φίλε, σωστά. Πες ρε φίλε ότι θες, άστο νωρίς είναι το φέλο. Θέλω να μου πει την πρόληψή του ΡΑΠ. Κοίταξε να δεις. Ότι ο Παναθηναϊκός έχει μεγαλύτερη ταχύτητα σαν ομάδα έχει. Αλλά οι άλλοι είναι σαν άτομα πιο έμπειροι, είναι πιο δεμένοι σαν ομάδα. Εντάξει. Αλλά αυτό που βλέπω τον Παναθηναϊκό ότι άμα τον τρέξει τον ΠΑΟΚ θα έχουμε ντέρμπι. Έχω θέμα φίλε για αυτό το πράγμα. Εγώ θα έχουμε ντέρμπι. Θα έχουμε ντέρμπι. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι αυτό, να ξέρετε για τον ΠΑΟΚ. Έχει πολύ ψωμί αυτό το παιχνίδι για πολλούς λόγους. Έχει το Δόνι, έχει το γιο του Δόνι, έχει φασαρία μπόλικη. Έχει πολύ ψωμί το παιχνίδι. Έχει. Έχει φασαρία, μακάρι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τώρα και να σπάσει το αίτητο με εμάς. Κοίτα, το παιχνίδι δεν είναι εύκολο για τον ΠΑΟΚ. Αλλά... Λόγω βιολογικής κατάστασης. Η ταχύτητα που έχουν οι τρεις του Παναθηναϊκού από τη μέση και μπροστά είναι φανταστική. Και ο Σέντερφορ και ο Γκαμπέσα και ο άλλος είναι καλή Σέντερφορ. Εντάξει, ο Πρίγιοβιτς είναι αρχοντικός, ωραία κτλ. Θα γίνει μεγάλη μάχη, θα φαγωθούν γερά. Εκεί που υστερεί ο Παναθηναϊκός είναι στην άμυνα. Η center back του, τώρα εδώ που τα λέμε, εντάξει, θα δεχτούν μια πίεση μεγαλύτερη. Δεν είναι και τίποτα το σπουδαίο η center back του. Έχει μια μπακάρα δεξιά, ο αριστερά είναι καλός. Εκεί στα center back δεν είναι και πάρα πολύ καλά τα πράγματα να πούμε στον Παναθηναϊκό. Να είσαι καλά φίλε. Αλλά... Και τα χαφ του δεν είναι τίποτα το σπουδαίο, αλλά οι τρεις από τη μέση και μπροστά είναι φανταστικός. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ρωτήσω λίγο τον Κόκκινο κάτι για τα 7 στρέμματα που έχει. Δεν ξέρω άμα ξέρεις τώρα να μας πεις. Ξέρεις άμα είναι κάποια στρέμματα γης τα οποία έχουν κάποια σημασία για την άμυνα, για την ουσιλία, κάτι τέτοιο. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Α, γιατί πιστεύω ξέρεις τι είναι οι κατηγορίες για να οράσει κάποιος τον Ταϊπέρ. Όχι, ρε φίλε, δεν αμφιβάλλω. Λέω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι από τα πρώτα πρέπει να λυθεί. Ναι, απλά το παρουσιάζει ότι είναι κάποιο πρόβλημα. Ενώ φίλε, δεν νομίζω να έχει κακό πρόβλημα. Ένα-ένα για να συνοηθούμε. Εγώ ανέφερα τρεις παραμέτρους. Αν εσύ πιστεύεις ότι αυτά τα έκανα για να σε κάνω σε ένα μπριζώσει για να δημιουργήσω πρόβλημα, οκ. Okay. Εγώ είπα ότι υπάρχουν. Δεν είμαι μπριζό, εγώ δεν είμαι καν παοκτή. Απλά το λέω για εγώ λέω ότι υπάρχουν... ούτε η Τσαρουχά στη συνέντευξη το ήξερε. Εγώ λέω ότι υπάρχουν αυτά. Λέει, θα βρεθούν διάφορα πράγματα η κυρία Τσαρουχά, τα οποία θα τα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ. Όλα αυτά που υπάρχουν σε αυτά τα στρέμματα θα τα διεκπεραιώνει και θα τα διευθετεί ο ΠΑΟΚ. Από εδώ και πέρα το Υπουργείο Εθνική Άμυνα και το Ταμείο δεν έχουν καμιά εμπλοκή. Αυτό το θέμα δεν το γνωρίζω. Και όμως αυτό λύνεται. Το ΤΑΙΠΕΔ θα αποφασίσει, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Και μια ερωτησούλα έχει για τον έχει αυτό λεφτά, το... άλλο τι πρόβλημα να έχει, ρε φίλε. Ναι, αυτό. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ψάχνει τώρα για πρόβλημα. Πες, για πες, πάω εγώ στο να κάνω δουλειά. Άμα δεν έχω λεφτά, δεν θα έχω. Άμα έχω, περνάω. Οι πόρτες ανοίγουν. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή. Το μάτσα, ό,τι δεν λύνεται με λεφτά, λύνεται με περισσότερα λεφτά. Λέγε, πάρα κάτω. Το μάτι Σάικ με τον Άρη, πώς το βλέπεις. Εγώ πώς το βλέπω. Ναι. Κοίταξε, επειδή είναι αφελής ο Άρης. Αφελέστατος, δεν θα έχει το μυαλό. Καταρχήν έκανε μια πολύ κακή βιολογική διαχείριση στο ντέρμπι. Το οποίο δεν το είπε κανένας αυτό. Φούλαρε, φούλαρε, φούλαρε. Σαν το... Φέλεψε, ναι. Φούλαρε και μετά κρέμασε. Εδώ η ΑΕΚ θα πρέπει να την διαχειριστεί με αργό ρυθμό στην αρχή και να χτυπήσει μετά το 60. Αν ο Άρης λοιπόν δεν βάλει στο μυαλό του τη στρατηγική, άλλο τακτική και άλλο στρατηγική.
Αυτά τα δύο θα πρέπει να είναι παντρεμένα. Αν είναι χώρια το ένα με το άλλο, τη βάψαμε. Ο Άρης λοιπόν, την τακτική με τη στρατηγική, τις έχει μαλωμένες. Καληνύχτα. Επόμενη γραμμή. Τις έχει μαλωμένες. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Και τα παλικάρια. Καλούστε με. Κωνσταντίνε, θέλω μια, έχω μια επιθυμία. Ναι. Θέλω να έρθω και εγώ ένα βράδυ εκεί στη Μουρμούρα. Στη Μαρμίτα. Μουρμούρα, Μαρμίτα, όπως το λένε. Πάμε δρόμο, φύγε. Τελείωσε. Ναι, τόσο. Γιατί ρε κόκκινε, μας αστέρεις τον πελάτη, επειδή εσύ θες λεφτά να έρθεις εκεί. Να έρθει. Ενώ είπα εγώ να μην έρθει. Ξέρω εγώ. Μόνο που τον μπέρδεψε και που Μαρμίτα, το που Μουρμούρα. Και να ξέρεις ότι αυτοί που διαμαρτύρονταν, φωνάζανε, κάνανε, ράνανε. Γιατί φύγατε από τη νύχτα, κάνατε τη νύχτα κτλ. Κάτι θα κάνουμε τη νύχτα, όχι σε τέτοιες ώρες. Με ένα ευρουλάκι συμμετοχή. Αυτό θα το ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες από τη Μαρμίτα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Τι παρακαλάς. Παρακαλάς. Δεν βλέπεις τα λαμπάκια να ανάβουν ή δεν ανάβουν. Παρακαλάς. Μισό λεπτό μου διέφυγε κάτι και σου διέφυγε κιόλας. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορεί να τηλεφωνήσει ένας φίλος. Και 28 ετία τηλεφωνήσει. Έχει δύο λεπτά να μιλήσει. Δύο λεπτά. Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Μπορεί να μιλήσει ένας φίλος. Να πει ό,τι θέλει. Λοιπόν, όταν πρέπει να ανοίξει. Υπενθυμίζω καταρχήν. Αλφα μη 2 κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344 για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Βίντι. Αλφα μη 3 κενό. Θέλω άλλους 3 φίλους οι οποίοι θα στείλουν μήνυμα για να κερδίσουν τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ για τον αγώνα βόλεϊ που έχει συμβεί. Αμάρε κόκκινε, τι ταλαιπώρια είναι αυτό το πράγμα. Πάμε να φύγω. Τι ταλαιπώρια διαγωνισμό είναι αυτό. Παρακαλάμε, κάνα τρίμηνο τώρα αρθεί δύο να δουν το βόλεϊ να πούμε. Παρακαλώ. Πάτε σε ένα σχολείο, δώστε τα ρεκόρ. Παρακαλώ. Λέγε ρε φίλε, τι ταλαιπώρια είναι αυτό. Λέγε. Ναι, καλησπέρα. Έλα φίλε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γιάννης Ολυμπιακός. Ναι. Θεσσαλονίκη. Εγώ να πω το εξής, ότι ο Ολυμπιακός, για να μην παραμυθιάζονται οι Ολυμπιακοί, ο Ολυμπιακός από τότε που είχε αναλάβει παιδιά ο Μαρινάκης δεν έχει καμία σχέση με τον Ολυμπιακό που είχε πριν. Πρώτον. Νομίζω πως κουμάντο πλέον δεν ξέρω κατά πόσον κάνει ο Μαρινάκης την ομάδα ή κάνουν οι μάνατζερ με τους παίκτες που βλέπουμε ότι έρχονται. Πάχος ρε φίλε, τι κουμάντο να κάνει, το βλέπεις πως είναι. Αυτό το θέμα. 230 ότι... κιλά τώρα, πού να κουράγει. Το θέμα είναι ότι κάθε σεζόν αυτό που μας παραμυθιάζουν είναι ότι έρχονται παιχταράδες και οι παιχταράδες νομίζω φαίνονται στο γήπεδο μέσα. Και ο Ολυμπιακός μέσα στο γήπεδο παιχταράδες δεν έχει. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, εγώ βλέπω ότι ο Σαββίδης κάνει ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία έκανε ο Κόκαλης όταν πρωτοξεκίνησε με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ θα γίνει σιγά σιγά δυνατός, τον ευνοούν και οι κυβερνήσεις δίνοντάς του διάφορα έργα και εν πάση περιπτώσει πράγματα τα οποία παίρνει, όπως Σουρωτή, όπως Μακεδονία, Παλάς και τέτοια, και απλά να μην παραμυθιαστούν οι Θεσσαλονικείς οι ΠΑΟΚτζίδες και χάσουν η Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, χάσει πράγματα εξαιτίας των ομάδων, όπως βλέπουμε για παράδειγμα ότι στον Πειραιά είναι δήμαρχος αυτή τη στιγμή ο Μόραλης, το εμπορικό κομμάτι του Πειραιά έχει ενοικιαστεί ή έχει πουληθεί, πες το πως θέλεις, για πόσα χρόνια στους Κινέζους και δεν άνοιξε μύτη. Ναι. Να σε καλά φίλε. Ναι, ναι. Yeah. Μαζί μας η Ασκιάδη Παλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών μέχρι το τέλος του μήνα. Και μόνο μέχρι αυτό δώρο τα τέλη κυκλοφορίας για 3 πρώτα χρόνια, είτε αγοράσετε Skoda, είτε Kia, είτε Hyundai, όποιο καινούργιο μοντέλο και αν πάρετε, αφού τα περισσότερα είναι ετοιμοπαράδοτα, πηγαίνετε εκεί στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνείτε για να μάθετε περισσότερα στο 23 10 596. Διάλειμμα και συνεχίζουμε με κόσμο. Το 23-13-90 είναι δικά σας. Πάμε. Εδώ μέσα δεν πιάνει WiFi, ρε. Πιάνει. Τρίχες πιάνει. Το κινητό σου είναι για πέταμα. Ρε, είσαι από εκεί πέρα, το κεφάλι σου είναι για πέταμα. Εγώ τουλάχιστον έχω κεφάλι, εσύ δεν έχεις ούτε κεφάλι. Κοίτα, να το δώσω μια, το σπάσω να πούμε. Εσύ έχεις βάλει ένα λαμπατέρ εκεί για κεφάλι. Είναι και χαλασμένο. Αν δείξω και τον κόσμο τι σου έχουν κάνει εξωγήινοι από πίσω, θα γίνει το δράμα το μεγάλο. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ. Φλιαρίς, να πούμε, ναι. Έλα φίλε. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Μάλιστα. Είμαι φίλος του Ολυμπιακού. Ναι. Και με αφορμή τον Μοϊδιάτη μου που πήρε πριν λίγο, πριν κλείσει το προηγούμενο ημίχρονό σας. Ναι, ναι. Και αναφέρθηκε κυρίως για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και είπε κάποια πραγματάκια. Θέλω να τον πληροφορήσω ότι καταρχήν διαδέχτηκε τον Παμέγιστο Σοκράτη Κόκαλη. Και δεν είναι εύκολο πράγμα μια αυτοκρατορία που διαδέχτηκε να τη συνεχίσει σε ένα μεγάλο μέρος. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Να γνωρίζει, δεν ξέρω αν το γνωρίζει, ότι ο Μαρινάκης σε αποδυτήρια μεγάλο, σε παιδάκι, από τη συγχωρημένο τον πατέρα του. Και κάτι άλλο ακόμη θα ήθελα να του πω, ότι αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ασχολείται περισσότερο με τις χειρομοβίδες που δέχεται. Δεν ασχολείται με τις φεντώνες.
Αν μετά από μερικούς μήνες αλλάξει το κάποιο σκηνικό, το πλαίσιο, το πολιτικό, τότε θα τον δει το Μαρινάκη. Δηλαδή, πιο ενεργά, ο Ολυμπιακός που είναι όχι με το ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει τους διαιτητές, είναι αδύναμος. Βάλετε από πολιτικής πλευράς. Είναι σε αντίθετο στρατόπεδο. Με άλλα λόγια, είναι και ο Ολυμπιακός ευάλωτος όταν δεν έχει την εξουσία μαζί του. Να σου πω κάτι, όταν ο πρόεδρος του είναι αντίπαλος πολιτικά αυτή τη στιγμή και βάλετε με πάρα πολλούς τρόπους, φυσιολογικό το θεωρώ, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε, ότι ο ίδιος μπορεί να μην έχει το χρόνο και να ασχοληθεί προσωπικά ο ίδιος με την ομάδα. Τι μπορεί να κάνει πίσω και να μην φουλάρει, να μην προκαλεί. Δεν ξέρω γι' αυτό. Ναι, βέβαια, δεν τον βλέπω να χώνεται. Το Σάββα βλέπω κάνα δύο φορές. Δεν τους βλέπω. Το πήρατε απόφαση ότι θα το πάρει ο ΠΑΟΚ φέτος. Δεν ξέρω, εγώ δεν ανοίγομαι γενικά, αλλά οι πιθανότητες αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, είναι να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Και καλώς να το πάρει. Δηλαδή, με άλλα λόγια, λες στους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ για το καλό σας. Δεν ξέρω, και οι Παναθηναϊκοί μπορεί να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πω εγώ στον καθένα τι ψηφίσει. Φίλε, να κάνω μια ερώτηση. Να κάνεις. Παρακαλώ. Λοιπόν, πιστεύεις ότι οι επιχειρηματίες έχουν προβλήματα με κυβερνήσεις? Ειδικά ειδικά τόσο μεγάλο μεγέθος όπως είναι ο Μαρινέκη. Βέβαια, αφού έχει αλλού τα συμφέροντά του. Το ρωτοφύλλο. Βεβαίως, κοίταξε, να σου πω κάτι, φίλε κύριε Κόκκινε. Η Μαρινέκη καταρχήν βοήθησε το ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια να εκλεγεί η κυρία Δούρου. Από τους πρώτους που πήραν από την πίσω πόρτα του Μαξίμου ήταν ο Μαρινέκης. Τώρα το τι έχει υποθεί, το αν τον υποχρέωσαν να κάνει κάποια πράγματα γι' αυτό, δεν τα ξέρουμε εμείς. Αυτά τα υποθέτουμε. Βέβαια υπάρχει και συγγενική σχέση με το αντίπαλο δέος, έτσι. Και αυτό το κομμάτι, όλα αυτά τα συνυπολογίζουμε. Όχι μόνο στη γενική και άλλες σχέσεις, εντάξει, δεν είναι τώρα τις παρούσεις. Δεν ξέρω εγώ αυτά, λεπτομέρειες αυτά ακούμε, κάποια που ξέρω, αρκετά πράγματα γνωρίζω και εγώ, δεν έχει σημασία αυτό. Δεν το κομμάτι είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δηλαδή, θεωρώ γενικά, αν επιτρέπεις, θεωρώ γενικά ότι όλες οι κυβερνήσεις φροντίζουν με τους πολύ μεγάλους επιχειρηματίες να τα έχουν καλά. Εγώ θα πω το εξής. Δηλαδή δεν τους συμφέρει να μην τα έχουν είναι καλά. Είναι κόντρα ρε τώρα αυτός. Δηλαδή, με συγχωρείς ρε φίλε. Με συγχωρείς, ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη δεξαμενή ψήφων. Πιστεύω η μεγαλύτερη. Για ποιο λόγο να τον πάνε κόντρα? Τον Ολυμπιακό, τον πρόεδρό του μπορεί να κόντρα. Για ποιο λόγο ρε φίλε δεν θα έχουν απόλυτη ψήφων? Ερώτηση κάνω. Αν το βάλουν ποσοτικά σου λέει. Λέμε τώρα πολύ απλό. Εγώ αντιπαρέρχομαι σε αυτό που λες, κάνω το δικηγόρο του διαβόλου τώρα. Καλά κι αν μπορεί να το αποδείξουν και σου λέει, ας έχουμε χασούρα από τον κόσμο του Ολυμπιακού, μπορεί να έχουμε όφελος από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, εν πάση περιπτώσει. Που βέβαια το λέμε πολύ παιδιάστηκα, πολύ απλοποιημένα. Εγώ άλλο θέλω να πω. Κάποιοι ήδη ξεκίνησαν και στην πόλη σας να συμμαχήσουν με τον Μαρινάκη. Μη δείτε σε μερικούς μήνες να συνδικολογήσουν με τον Μαρινάκη. Μην το υποτιμάτε. Για το Σαββίδι. Αυτούς τους μήνες μέχρι να αλλάξει, αν θα αλλάξει η πολιτική κατάσταση, δεν το γνωρίζω, ούτε είμαι εξαρτάται από μένα, να ξέρετε θα δούμε πολλά πράγματα. Και ο Μαρινάκης θα πολεμηθεί μέχρι σε σφάτων, αυτό να το ξέρετε. Αλλά σε μερικούς μήνες μπορεί να αλλάξει, να στρίψει το πράγμα, να αλλάξει η πηξίδα. Να δούμε. Να είσαι καλά. Να δούμε βέβαια. Κοντός ψαλμός. Γεια σας. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Ας γίνει και ο Μαρινάκης κομμουνιστής τώρα στα γεράματα, δεν πειράζει. Με δεξιά ζέπη σιγά, τι έγινε. Ναι. Έτσι κι αλλιώς, έτσι από τη στιγμή που τα βρήκαν οι κομμουνιστές με τον Αμερικάνο, γιατί να μην τα βρει και ο Μαρινάκης με τους κομμουνιστές, δεν κατάλαβα. Ο ΣΦΥΡΙΖΑ. Ο ΣΦΥΡΙΖΑ και ξεσφύριζα, μαρξιστές ήταν και αυτοί. Δεν κατάλαβα. Τα βρήκαν οι μαρξιστές με τον Αμερικάνο. Τώρα τι ψάχνεις να βρεις τώρα εσύ, τώρα ψάχνεις. Εκεί φτάσαμε. Έχει επικρατήσει ο καπιταλισμός, όλοι κάνουν. Ο καπιταλισμός, φίλε, είναι όλη η γη. Η γη όλη είναι πάνω στον καπιταλισμό. Τώρα, αν δεν θέλετε να το πιστέψετε, και στον νόμο του ισχυρού. Τώρα τα άλλα για τους χαζούς. Πατριωτισμοί, αριστερισμοί, χριστιανισμοί, θεολογικά, αυτά για τους χαζούς είναι. Για μας δηλαδή. Όποιος πληρώνει δουλειά τελειώνει. Λοιπόν, όποιος πληρώνει δουλειά τελειώνει. Δεν είναι απόλυτο αυτό. Απόλυτο είναι. Δεν είναι απόλυτο. Για λαϊκή κατανάλωση είναι τα υπόλοιπα. Πάμε παρακάτω. Φίλε, άκου λίγο. Αυτοκρατορίες ολόκληρες γκρεμίζονται. Άλλο είναι αυτό που λες, δεν κόκκινε. Όχι, προσέξτε. Ναι, έπρεπε να φανεύει κάποιος άλλος όμως. Μπράβο, όχι, αυτό σου λέω. Ισχύει. Το χρήμα. Όπου πάει το χρήμα, όπου πάει το χρήμα. Ό,τι ισχύει στη νύχτα, ισχύει και στα λεφτά. Πάμε παρακάτω. Θα έρθει κάποιος άλλος, θα τους τρώνε. Έτσι είναι, ρε φίλε. Τα λεφτά πάλι γίνονται. Η τρικλοποδιά με τα λεφτά γίνεται. Κατάλαβες. Και γίνεται με πολύ σκληρό και βίαιο τρόπο. Με τα λεφτά πάλι. Πάμε παρακάτω.
Τέλος πάντων, εγώ πιο πολύ πήρα γιατί και εγώ έβλεπα χθες τον αγώνα της Γιουβέντους. Φίλε, τι πράγμα ήταν αυτό, τι μπάλα ήταν αυτή. Φοβερή ομάδα. Τι ομάδα ήταν αυτή, τι στόπερ ήταν αυτά, τι χάβι ήταν αυτά. Κώστα, σε θυμήθηκα όταν στο 80, αφού δεν μπόρεσε να βάλει Γιουβέντους δεύτερο γκολ. Πέταξε τρίτο σέντερ μπακ. Βάζει μέσα και τον Μπαρτζάλι και λέει τον Μπαρτζάλι. Και μετά τι κάνει. Μετά βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά, τον τραβάει το Βαλσάμι λίγο πιο δεξιά και βάζει ποιον, το Φρεσκαδούρα, Ντάγκλας Κώστα. Η φίλε, τρίτη ναι, αλλαγή μπράβο, του φίλε, ήταν μαγεία, φίλε. Ξέρεις που είναι άξιος συγχαρητήριων ο Αλέγκρι. Τι Αλέγκρι είναι. Εγώ στο παρελθόν δεν τον έκανα σε μεγάλη εκτίμηση. Μεγάλη εκτίμηση, φίλε. Τι Αλέγκρι είναι. Έκοψε στη μέση εκείνο το εκπληκτικό δίδυμο Κελίνη Μπονούτσι και βρήκε λύσεις. Δηλαδή, μέσα, πέρσι είχε κάποια θεματάκια η Γιουβέντους. Φέτος, γιατί δεν είχε τον Μπονούτσι. Φέτος δείχνει απροσπέλαστη, φίλε. Η μεγαλύτερη μαγιά του και του Αλέγκρι είναι ότι έψησε να παίξει σε μεγάλους χώρους. Ποιος? Ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο, ο οποίος 2 χρόνια 3 την είχε αράξει στη Ρεάλ. Ακριβώς. Αυτό που λέγαμε περίπου. Την είχε αράξει ναι. Και τώρα τον βλέπεις. Κάνει το χαμάλι. Όταν έκανε το χαμάλι του πιτσιρικά του, πώς το λένε, του Τιμπαλά. Τρελάθηκα. Αυτό ξέρεις σημαίνει, φίλε. Μεγάλος ψήφτης. Αυτό σημαίνει, φίλε. Ξέρεις γιατί είναι ότι ψήφτης. Έχει προσωπικότητα. Ω, ξέρεις γιατί. Και μπορεί και τον ψήνει. Ξέρεις βέβαια, γιατί. Και ο άλλος, για να τα λέμε όλα, και ο Ρονάλντο δεν είναι κανένα χαϊβάνι. Όχι. Καινούργια πρόκληση είναι γι' αυτό. Α, μπράβο. Ναι, αλλά. Και ναι, ο Ρονάλντο πάντα αλλά, θέλει να δίνει απαντήσεις. Okay. Ξέρεις γιατί είναι μεγάλος ψήφτης ο Αλέγκρι πάνω στο Ρονάλντο και όλα αυτά. Ξέρεις γιατί. Είναι μεγάλος γυναικάς. Δεν είχα ιδέα. Είναι μεγάλος γυναίκας, μεγάλος φουστανάκιας. Αυτό δεν είναι κουσούρι. Αυτό πέρα πει το μυαλό του δουλεύει. Μεγάλος γυναίκας ο τύπος. Στο παραμύθι δεν πιάνει. Γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι με θηλυκό μυαλό που δεν τρέχουν πίσω από κάθε φούστες. Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό. Ρε καταλαβαίνεις τώρα, για να είναι άλλος γυναίκας, είναι στο ψιστήρι, είναι στο αυτό, τον έψησε τον άλλον. Πάει τελείως. Αν σου ακούει τη γυναίκα του Αλέγκρι τώρα, θα έρθει εδώ με κανένα ταξί. Χαίστηκε η γυναίκα του Αλέγκρι. Την τραβάει κανένα δεκάρι χιλιάρικα το μήνα, 15. Ξέρεις τη γυναίκα του Αλέγκρι, μια στεναχώρια που έχει. Τι είναι αυτό, βόλεϊ. Λέγε φίλε, ναι. Άμα γεμίζει ο λογαριασμός, ξέρεις τη γυναίκα του Αλέγκρι, φοβήθηκε τώρα. Τι τη νοιάζει νομίζεις. Πάμε παρακάτω. Σαχλαμάρα. Η γυναίκα του Αλέγκρι, άμα μείνει ο Αλέγκρι άνεργο 4 χρόνια, το διώξει από το σπίτι. Πάμε παρακάτω. Έλα, τελείωνε, άιτε. Ναι. Εγώ είμαι ο κύριο Δαπόπλο. Ναι κύριε Γκαντίνο, ο κύριος Ραπτόπουλος, εσείς. Δεν μου λέει, ναι. Ακούς. Μάλιστα. Εσένα ξέρεις πολύ μπάλα, εντάξει. Μου την έμαθες εσύ όταν ήμουν μικρός. Τι... Άμα ο Γκαντίνας λέει ότι ο Ραπτόπουλος ξέρει μπάλα, εγώ θα πηδικτώ από το παράθυρο. Λοιπόν, άκου. Ναι. Αφήνουμε τώρα, δεν έχει ο άλλος παίκτες, ο προπονητής, χάσαμε από το ΠΑΟΚ. Εσύ τι λες για όλα αυτά. Τι λέω, ότι είστε ναι. Κορόιδα λέω. Τι. Πήγατε να παίξετε τον ΠΑΟΚ στα ίσια, φουλ, όπως πήγε χθες η ΑΕΚ φουλ με την Bayern. Όποιος πάει φουλ στον καλύτερο, έγινε έτσι η δουλειά. Τράβα και λίγο πίσω, τράβα και λίγο άμυνα. Βάλε και κάνει ένα χαφ στο κέντρο να κρατήσει την μπάλα. Πώς θα γίνει το έργο τώρα, βάζει τον Ασλίδη τον Κουβά επειδή είναι Άρης, ο Κουβάς ο Ασλίδης. Πώς την είδες. Απ' έξω ο Βέλεθ με θλάση επειδή ξέρω εγώ φάτων το Βέλεθ. Τι ήταν. Θα κάνεις προσέγγιση στην μπάλα με τη λογική όχι με το συνέστημα. Το συνέστημα τα αφήσεις για τίποτα άλλο να πούμε. Γιώργο μου. Δεν μου λες. Ναι. Γιατί δεν κάνει ο προπονητής. Ο προπονητής κάνει αλλά σε 2 Κυριακές ο προπονητής θα είναι στο σπίτι του. Παρελθόν. Ξέρεις γιατί δεν τον θέλουν. Όχι, ξέρεις γιατί θα είναι στο σπίτι του. Γιατί αυτός πάει να διδάξει ποδόσφαιρο θελκτικό κτλ. Ενώ το υλικό του δεν είναι για τέτοια πράγματα. Πρέπει να φυλαχτεί. Δεν φυλάγεται. Με τον ΠΑΟΚ δεν φυλάχτηκε. Άρα δεν κάνουν και οι ποδοσφαιριστές. Οι ποδοσφαιριστές του Άρη κάνουν για ένα συγκεκριμένο ρόλο. Δεν μπορούν να παίξουν Ευρυπίδη, ξέρω εγώ, Ιδίπους, ξέρω εγώ και αρχαία τραγωδία. Είναι για να παίξουν ελαφρολαϊκό και τα λοιπά. Δηλαδή ο σκηνοθέτης που θα πάει ένα ηθοποιό και ένα θίασο να παίξει αντί για δράμα κωμωδία, είναι λάθος να πούμε. Ρε εσύ Γιώργο, έτσι στο Θεό που πιστεύεις ειλικρινά πες μου. Αν τον είχες μπροστά σου τώρα δεν ήθελε να τους δυο μπάτσες. Ποιο είναι το. Το φαλακρό για αυτά που λέει για τον Άρη. Εντάξει. Άλλο λέω εγώ. Ότι
δεν κάνουν οι παίκτες. Δεν έχουν εξειδωθεί, δεν είναι το ένα. Κάτσανε από τον ΠΑΟ γιατί δεν έχουν ψυχή. Τι είναι αυτά ρε, που λένε. Ποιος τα λέει αυτά. Αυτός ο κόσμος και αυτοί που είναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν. Δεν είναι αρκαδία αυτή, τι είναι. Τι είναι ρε Σικατίνα. Μεγαλώσα στο Παλέντε Σπορ με τον Γκάλ και τον Γιαννάκη. Και τώρα πρέπει να διαχειριστούν μια προσπάθεια. Αυτή είναι η μπακετική. Η μπακετική, φυσικά. Φυσικά. Μια είναι ο Σουπετρία, από την άλλη η μπακετική. Πώς να πάμε καλά, ρε Κώστα. Να μας κάνεις καλά. Γιατί δεν πάει καλά ο Άρης Ρεσί μέχρι τώρα. Όγδος είναι, τι καλά πάει. Τι. Ρε Γιώργο, θα με τρελάνε. Δηλαδή ο Άρης πήρε 18 καινούριους παίκτες. Τους μοντάρισε το και κάτι δείχνουν, δεν πάει καλά. Ω, δεν πάει. Καλά είναι αυτό ρε. Τώρα από εδώ και πέρα θα δεις, θα δείσματε έξι. Τώρα με στεναχωρείς πάρα πολύ, γιατί έχεις μια επική απάντηση όταν σε ρωτάω αν βολεύεις την νοικιακή βοηθό. Και τι απαντάς. Με το νου μου. Αυτό θέλεις κι εσύ. Τον Άρη να το δεις πρωταθλητή με το καλημέρα. Δεν γίνονται. Τι θες να κάνει την οικιακή βοηθό κόκκινη. Πριν 40 χρόνια. Όταν μιλάμε. Κάνανε μάτι στα ξενοδοχεία. 6 κεφαλικά έπαθε ο άνθρωπος. Τι έπαθε. 6 κεφαλικά έχει. Και 12 να πάει βόλτα. Άλλο δεν τίποτα. Άλλο λέω. Ναι. Όποτε μιλάμε με τον Γιώργο Άρη, τι έγινε, τη βόλεψε την οικιακή βοηθό. Με το νου μου. Εσύ κόκκινη τη δικιά σου οικιακή βοηθό τη βόλεψε. Εγώ παίρνω το γιατρό να μου δώσει κανένα χαπάκι. Άντε μπράβο. Πάμε γράμμα. Λέγε φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Χρήστος από Μελβούρνη. Γεια σου Μελβούρνη. Λοιπόν, για το Ολυμπιακού, το τι πρόβλημα έχει η ομάδα του, το πρόβλημα του έχει η ομάδα του. Πάμε κάπου να σε ακούμε φίλε. Είναι μακριά, δεν ακούει. Μακριά από το καγκουρό, κάνει παρεμβολές. Ναι, είναι ότι δεν έχουν τον Ψυχομάνη και τον Παπαπέτρου να τους καθοδηγεί να βγάζει τον Όφη με 10 παίκτες, να βγάζει τη Λάρισα με 10 παίκτες. Τα χάσανε αυτά. Τα χάσανε αυτά. Γι' αυτό δεν κερδίζουν. Πάντα έτσι έπαιζε ο Ολυμπιακός. Να σε ρωτήσω κάτι, δεν διαφωνώ μαζί σου. Πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να μην τα θέλουν κιόλας. Όχι, δεν πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να μην τα θέλουν. Γιατί έχω Ολυμπιακούς εδώ πέρα και τώρα ξέρει τι λένε. Θα ξαναγυρίσει η κατάσταση, θα ξαναπάρουν τη διατησία και θα. Άλλο αυτό. Λένε. Για τώρα λέω πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να μην τα θέλουν. Όχι οι φίλοι του Ολυμπιακού. Όχι, τα θέλουν. Εσύ Κώστα πάει το μυαλό σου, μπορεί να μην τα θέλουν. Όχι κόκκινε, ότι κάθονται πίσω λόγω πολιτικών καταστάσεων και δεν προκαλούν και δεν γνωρμάνε, ναι. Όχι δεν τα θέλουν. Όχι, λόγια τη διοίκηση. Με το Μαρινάκη, τι για τη διοίκηση λόγια. Τίποτε, ήμουνα 25 χρονών όταν άρχισε να δικάζει το Μαρινάκη. Δηλαδή αυτή η Ελλάδα. Τώρα πόσο είσαι. Τώρα είμαι 42. Μάλιστα. Μέχρι πότε θα δικαστεί ο Μαρινάκη. Ρε φίλε, εδώ δεν δικάστηκαν άλλοι και άλλοι τώρα. Αυτό που λέει ο Κωστής, ότι ο νόμος του ισχυρού ισχύει, μόνο στις τρίτοκοσμικές χώρες Κωστή αυτό ισχύει. Εδώ στην Αυστραλία, πρώτος άμα δεις, ένα ευρώ κλέψε. Ένα ευρώ. Να δεις πόσα χρόνια θα φας. Να σε πετάξουν στους κροκόδουλους. Και κροκόδουλους. Δεν είναι κροκόδουλους εκεί. Πού στην Αυστραλία. Φίδια έχει. Είσαι ηλίθιος. Κάτι ανακόντα έχει. Ανακόντα έχει στον Αμαζόνιο και στη Λατινική Αμερική. Μπερδεύεσαι. Πού είναι κροκόδουλος. Η χειρότερη είναι στην Αίγυπτο και στην Αυστραλία. Έχει Αυστραλία κροκόδιλους. Και έχει τους περισσότερους καρχαρίες. Δηλαδή τις πιο λοιπόν, ο Αλέγκρι, μας λέει εδώ τώρα ο Τάσος ο φίλος μου, ο οποίος είναι ο Γιουβεντίνος. Άμα θέλει να πάει για Αλέγκρι, πάρε τηλέφωνο το φίλο μας τον Κυριακό. Τα έχει με μια πολύ μικρότερη, έχει μια κόρη κούκλα ο Αλέγκρι. Είναι παντρεμένος ή χωρισμένος. Πρέπει μια 30 χρόνια νεότερη τα έχει. Χωρισμένος είναι ή παντρεμένος. Έκανε δύο παιδιά και έχει με μικρούλες πάει, λέει. Καλά κάνει. Και επίσης λέει τα έχει πάντα καλά με τα μεγάλα ονόματα. Είναι έξυπνος για τον Αλέγκρι. Να είσαι καλά, φίλε. Του λες τα έχει με μια 30 χρόνια νεότερη, παντρεμένος είναι λέει. Τα έχει του λες ξανά με μια 30 χρόνια νεότερη, ξανά ρωτάει αυτός. Παντρεμένος. Εγώ ξέρω είναι... ο κόσμος ο οποίος είναι παντρεμένος και εγκόμενα και δεύτερο εγκόμενα και δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, άμα έχει λεφτά. Εσύ τα έχεις ακούσει. Άμα έχεις λεφτά, μπορεί να τα κάνεις αυτά. Άμα είσαι. Παρακαλώ. Υπάλληλος στη ΔΕΗ, δεν μπορεί να τα κάνεις. Έτσι είναι. Άμα ναι. Στο ΝΟΗΘ. Ούτε στο ΝΟΗΘ. Λέγε Δήμο. Λέγε ρε κόκκινε. Στο Δήμο, άμα δεν κλέψεις το ταμείο δεν έχει. Ναι. Λέγε, ναι. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον καλύτερο ακροατή της σημερινής εκπομπής,
κατά τη γνώμη μου, ο οποίος είναι αυτός που βγήκε στο δεύτερο μισάωρο, ο φίλος του Ολυμπιακού. Επιτέλους, επιτέλους, τι μας είπε ο άνθρωπος. Μας είπε με λίγα λόγια ότι εγώ έχω μάθει να παίζω με 14 παίχτες. Τώρα που με βάλατε να παίζω με 11, επειδή δεν μου αρέσει, έχω πρόβλημα. Επομένως, τα 44 ούτε 4 δεν είναι. Οι άνθρωποι, οι συγκεκριμένοι. Έχει δίκιο ο κόκκινος που λέει τον Νόφι το βάλαμε γκολ όλοι. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η ομάδα που λέγεται Ολυμπιακός. Άστο το πει Παοξίδικα. Αυτή η ομάδα που λέγεται Ολυμπιακός. Αυτός ο σύλλογος με τα χέρια τα πέναλτι που δεν μετρούσαν για γκολ, με κάτι Αστέρες Τρίπολης και με κάτι Σχολής Γιαννακόπουλους που πέφτανε κάτω με ηλεκτρικό ρεύμα, τι αποδεικνύει? Ότι είναι πολύ μικρός. Πάρα πολύ μικρός. Επομένως, για να είναι μεγάλος αυτός ο σύλλογος στο ποδόσφαιρο, για το ποδόσφαιρο μιλάω πάντα, πρέπει να παίζει με 14. Γιατί έτσι μάθαμε, ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε? Το 11-11 μας κακοφαίνεται. Και τώρα που φέρατε και ξένους να σφυρίζουνε, είναι σαν να παίζω με 8 Άστα να τα πιάσω. Καλά κάνεις και τα πιάσω. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ναι, να ρωτήσω κόκκινο. Βλέπεις όμως ότι υπάρχουν πλέον και κόσμος ο οποίος έχει διαφορετική σκέψη και είναι πιο υγιής? Είδες που είπα, δίνω συγχαρητήρια στο φίλο του Ολυμπιακού για αυτά που είπε. Συγχαρητήρια. Πες ανημάσεις, ωραίος. Άστο να το πει όπως θέλω, το θέλει πάω ξύδικα, για άνθρωποι. Άσε με στο μεθοκόπι, έτσι είναι οι ανθρώποι. Εδώ ολόκληρος νταλάρας, λέει, οι άνθρωποι. Πάει να μας μάθει καινούργια γράμματα, εσύ είναι πάσο ξύ, να πούμε. Δεν μας, νταλάρα, λέω. Γκόντας Δημήτρης Λαμπρόπουλος Γιάννης. Το κόκκινο, το κόκκινο. Δεν μας νταλάρα, νταλάρα μας βάζει. Γιατί μια χαρά είναι. Θα προτιμάω από τον Καζατζή. Έχω 3 ευρώ. Νταλάρα. Τον έθαψε ο νταλάρας. Και έστειλε και συλληπιτήρια. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μαγιά. Δεν είναι μαγιά. Αυτό, εγώ άμα πεθάνω, αν πεθάνει κάποιος που δεν με γουστάρει, θα πάω στην κηδεία και κάνω το στεναχωρεμένο. Θα πω κρίμα. Χάθηκε μια μεγάλη μορφή για τον ελληνικό αθλητισμό. Αυτό θα κάνεις στο... στην κηδεία μου. Ξέρω, όχι, ρε. Πάνε στα θέματα τα λοιπόν, λέγε. Στο βόλεϊ θα πάει ο Ουσταμπασίδης Αλέξανδρος. Ουσταμπασίδης. Ναι. Και στο ποδόσφαιρο ο κύριος Γκόντας Δημήτρης και ο κύριος Λαμπρόπουλος Γιάννης. Ουσταμπασίδης πρέπει να είναι μεγάλο αρρωστάκι, φίλε. Σημασία και πρέπει να είναι μεγάλο αρρωστάκι. Μπράβο του. Μπράβο ρε Ουσταμπασίδη. Πάρε ένα τελευταίο. Πάρε τον τελευταίο, ναι. Παρακαλώ. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, ρε Κώστα, ιδανικά τώρα θα κλείσω για την εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, δεύτερη φορά που παίρνω μέσα σε 2 μέρες, γιατί με την περίπτωση που είπες πριν ότι με τα λεφτά τα κάνεις όλα. Και ο φίλος σου, ο Κόκκινος, λέει ότι όλα με τα λεφτά δεν γίνονται. Ναι. Που είπες για την εκκλησία, αν θα δώσει 1 εκατομμύριο, μπορεί να το πάρει, άμα πει 2 θα το πάρει σίγουρα. Να πω κάτι και να συνεχίσεις. Να πω κάτι και να συνεχίσει. Ναι, πες. Κόκκινε. Να πω κάτι και να συνεχίσει. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Πες το. Τον Ωνάση τον τελειώσανε με τον Αλέξανδρο. Τώρα κάποιον άλλον τον τελειώσανε με το παιδί του. Αυτό εννοώ, δεν μπορεί να τα κάνει όλα με τα λεφτά. Ναι, κάποιος λοιπόν με λεφτά έφαγε το γιο του Αλέξανδρου, του Ωνάση. Έτσι δεν είναι? Κάποιος δεν πήρε λεφτά. Για κάποιο λόγο δεν πήρε λεφτά. Κάποια οικονομικά συμφέροντα δεν υπήρχαν. Αυτό λέω ότι δεν γίνεται. Οικονομική δεν ήταν οι λόγοι. Τη ζωή του ανθρώπου δεν τη γυρίζει πίσω. Άκου, βρε, κόκκινε. Αυτό εννοώ. Άλλο λέω. Οικονομική δεν ήταν οι λόγοι. Όχι, όχι. Δεν λέω ότι τα λεφτά δεν γυρίζει πίσω ο άνθρωπος. Αυτό. Αυτό δεν γίνεται. Τι να κάνουμε. Δεν όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Για τα υπόλοιπα λέμε, ρε κόκκινε. Του τα πάνε. Το πιο σπουδαίο δεν γίνεται. Λέγε. Άκου, α πούμε ένα περιστατικό τώρα για να κλείσει και η εκπομπή. Είναι 2 φίλοι σε ένα πάρκο και είναι και οι 2 άφρακοι. Ο ένας λέει να είχαμε λεφτά θα κάναμε τα πάντα. Ο άλλος του έλεγε έλα ρε με τα λεφτά δεν κάνεις και τα πάντα, δεν αγοράζονται όλα. Όχι ρε μακάρι να είχαμε λεφτά, του λέει ο άλλος, να δεις τι κάνουμε. Εκεί που το συζητάγανε απέναντι σε ένα παγκάκι, θα το πω όσο πιο οίκια μπορώ για να μην δώσουμε κανένα δικαίωμα στην εκπομπή, καθόταν ένας παππούς. Ναι. Λέει έλα εδώ ρε μαζί, λέει, να δεις, πάμε λέει μέχρι τον παππού. Να δεις, λέει, τώρα να σου αποδείξω, λέει, ότι όταν έχεις λεφτά όλα τα πετυχαίνεις. Πάνω στον παππού, του λέει αυτός, λέει, παππού, άμα σου δώσω, λέει, 5.000, κάθεσαι να σε. Ναι. Ρε, του λέει ο παππούς, τι είναι αυτά, λέει, που λες. Σήκω και φύγε, ρε, του λέει. Ναι. Παππού, λέει, ξανασκέψου το.
άμα σου δώσω, λέει, 20.000 ευρώ, κάθεσαι. Ναι. Εξαφανιστείτε ρε αλήτε, σου λέει ο παππούς. Ναι, ο παππούς, ναι. Γυρνάει αυτός ξανά, του λέει, παππού, 50.000 ευρώ, σκέψου το. Λέει ο παππούς πιο ήρεμα, σηκωθείτε και φύγετε. Γυρνάει ναι. ο άλλος τελευταία, του λέει τελευταία, του λέει ευκαιρία. 100.000 ευρώ, λέει, άμα μας κάτσες. Ναι. Το σκέφτεται λίγο ο παππούς και λέει, αντάξει ρε, λέει, ρε παλικάρια, άμα είναι για 100.000 ευρώ, λέει, κομμάτια να γίνει. Γυρνάει ο άλλος στο φίλο του και του λέει, είδες, λέει, λεφτά δεν έχουμε, κόλο βρίσκουμε. Τι πάμε. Πάμε. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ και που μας κρατήσατε παρέα σήμερα. Ναι. Ακολουθεί η Μαρίνα Μπίκου για να πει τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Κανελάκι, Δήμου και Γιαλαμά. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Πρώτα Θεός, τα λέμε αύριο.